Μηνύματος δεν πληρώνω. Είναι η εκπομπή Αντεπίθεση τώρα, κάθε Τετάρτη, 6 με 8. Σήμερα μαζί μας, Μαρία Λεκάκου, γιατρός και μέλος της πολιτικής γραμματείας του Κινήματος δεν πληρώνω. Καλησπέρα σας. Και Βασίλης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Γιατρός επίσης, πρόεδρος του Κινήματος δεν πληρώνω και αυτός. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα και δράσεις και εκδηλώσεις του Κινήματος δεν πληρώνω, αλλά και επικαιρότητα, πολιτική και μη. Σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, ζητήματα τα οποία αφορούν τις εκλογές, αφορούν την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και φυσικά απεργιακές κινητοποιήσεις στο μετρό, κινητοποιήσεις στο θέμα της υγείας και πολλά άλλα ζητήματα και οικολογικού ενδιαφέροντος. Το Σάββατο που μας πέρασε, μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στο Κερατσίνι, στο Πολιτιστικό Κέντρο Άντωνης Σαμαράκης, διοργάνωσε το Κίνημα Δεν Πληρώνω με θέμα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Παρουσία πάρα πολλών συναγωνιστών του Κινήματος Δεν Πληρώνω και με τεράστια ευχαρίστηση είδαμε και κερατσινιώτες, πάρα πολλού σε αριθμό, να έρχονται και να κατακλείζουν μια τεράστια αίθουσα, ένα τεράστιο αμφιθέατρο και να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και στα προβλήματα και στα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν. Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Κερατσινίου, ο κύριος Τζανής. Με μεγάλη μας έκπληξη παρατηρήσαμε ίσως από τους λίγους δημάρχους με τόσο προοδευτικές θέσεις, τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε ο ίδιος, και η νομική ομάδα του Κινήματος Δεν Πληρώνω, όπου σύμφωνα και με τα δικά τους λεγόμενα, περισσότερο πολιτική στόχευση παρά νομική, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, σχετικά με τον αγώνα με τον οποίο πρέπει να κάνουμε και ενάντια στις κατασχέσεις σπιτιών και ενάντια στις αποσυνδέσεις ρευμάτων, αλλά και φυσικά στην ανατροπή του συστήματος, στην οποία αποσκοπούμε. Κύριε Βασίλη, ήσασταν στο πάνελ στο Κερατσίνι, ένας από τους ομιλητές. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με το τι έγινε. Ήταν μια πολύ σημαντική δράση, γιατί για δράση πρόκειται. Αυτό το οποίο κάναμε εκεί ήταν να συστήσουμε την τοπική επιτροπή ενάντια στις κατασχέσεις των σπιτιών, του κινήματος Κατασχέσεις Stop, στο οποίο συμμετέχει πρωτοποριακά, μπορώ να πω και κομβικά, το Κίνημα Δεν Πληρώνω. Και να μην ξεχάσουμε ότι γράφτηκαν δεκάδες κερατσινιώτες σε αυτές τις επιτροπές, που έχουν να κάνουν και με τις κατασχέσεις των σπιτιών, την αποτροπή τους δηλαδή, αλλά και επίσης με τις επανασυνδέσεις ρεύματος, νερού και προάσπισης όλων των κοινωνικών αγαθών. Είναι ένα μετοπικό σχήμα αυτό. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να πάρει μέρος σε αυτές τις επιτροπές, που θα γίνουν και σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Έχουμε μόνο στην Αττική. Έχουμε 15 ειρηνοδικεία. Θα πρέπει σε κάθε ειρηνοδικείο, αντίστοιχα σε κάθε περιοχή, να υπάρχει και μια τέτοια επιτροπή, η οποία θα έρχεται εμπόδιο στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω και να τονίσω, εκτός από την πολύ πετυχημένη αυτή συγκέντρωση, η οποία είχε και τη συμμετοχή πάρα πολλών, ήταν και ο Αντώνης Σταματόπουλος από το Μετρό, συμμετείχε και αυτό στην επιτροπή, είναι κερατσινιώτης. Ήταν δικηγόροι, ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, όχι μόνο από την περιοχή του Κερατσινιού, αλλά και από άλλες περιοχές, από τον Πόρο, ο Δημήτρης Οπάνου, δικηγόρος και αυτός, η Ευτυχία Παπαλουκά, συναγωνίστριά μας του Κινήματος Δεν Πληρώνω από τη Φιλαδέλφια, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι κλπ. Ήταν δικηγόροι άλλοι κλπ. Της ομάδας νομικής βοήθειας του κινήματος. Καθώς επίσης και ας μην ξεχάσουμε ότι για έναν λόγο ακόμη ήταν επιτυχημένη αυτή η συγκέντρωση, γιατί το πρωί της ίδιας μέρας είχε συμβεί ένα γεγονός. Είχαν χρυσαυγίτες, καμιά εκατοστή, είχαν κάνει μια χυδαία, μπορούμε να πούμε, παρέλαση και βεβήλωσαν το μνημείο, το αυτοσχέδιο μνημείο που είχαν φτιάξει κάτοικοι και οι φίλοι του Παύλου Φίσα, του δολοφονημένου από τους χρυσαυγίτες. Δείχνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι όλα αυτά τα προσχηματικά που λέγανε ότι ο Ρουπακιάς ο δολοφόνος που με δυο μαχαιριές καθάρισε αυτό το παλικάρι, τον αντιφασίστα τον Παύλο Φίσα, ότι όλα αυτά τα προσχήματα τα οποία λέγανε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Ρουπακιά, ότι αυτό που έγινε ήταν πρωτοβουλία κάποιου ατόμου, φάνηκε με το να ασκήσουν τα πανό, με το να βεβαιώσουν το μνημείο, ότι αναλαμβάνουν πλήρως την πολιτική ευθύνη. Και φυσικά αυτό που θα περιμέναμε από το κράτος θα ήταν μια άμεση παρέμβαση, η οποία δεν υπήρξε, να συλλάβει ανθρώπους. Πήγανε μετά σε ένα στέκι αντιεξουσιαστικό, το Ρεσάλτο, που είναι στην περιοχή, το πολιορκήσανε, πετάξαν πέτρες κλπ. Οι αντιφασίστες και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτό το στέκι, καμιά δεκαπενταριά άτομα, κατάφεραν και απέκρουσαν την επίθεση.
Και μιλάμε για θρασίντηλη επίθεση, η οποία όμως θυμίζει χιτλερικούς Ναζί, οι οποίοι έτσι κάνανε απέναντι στους αντιφρονούντες. Γιατί η Χρυσή Αυγή, με πρόταγμα το ότι έχει έναν αγώνα και μια πάλι ενάντια στους ξένους, οι οποίοι έρχονται και μαστρώνουν το ψωμί, οι οποίοι έρχονται και δολοφονούν τους Έλληνες, τώρα βλέπουμε ότι το έχει γυρίσει το τροπάρι. Δεν τα βάζει τόσο με ξένους, όσο τα βάζει με Έλληνες, κυρίως αριστερούς. Και αυτό το ξέραμε και το είχαμε προειδοποιήσει. Ότι πάντα ο φασισμός έτσι εμφανίζεται. Παίρνει πρώτα ένα φιλολαϊκό προσωπείο, αλλά τελικά καταλήγει να είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, ενάντια στους ίδιους τους εργαζόμενους της ίδιας της χώρας, στους ίδιους πολίτες. Και αυτό που λέγαμε ότι όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες, δείχνουν τους λαθρομετανάστες όπως ονομάζουν, θα γεμίσουν από ξένους, εμείς λέμε ότι αυτά τα στρατόπεδα της Αμυγδαλέζας και αλλού προορίζονται για εμάς τους Έλληνες. Τους Έλληνες οι οποίοι θα χρωστάνε στην εφορία το φόρο ακίνητης περιουσίας, το χαράτσι δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι θα χρωστάνε σε τράπεζες κλπ. Προορίζονται για κάθε αντιφρονούντα και για κάθε άνθρωπο που σηκώνει το κεφάλι. Εμείς απέναντι σε όλα αυτά λέμε το μεγάλο όχι, συσπυρωνόμαστε, δημιουργούμε τους όρους για τη δική μας αντεπίθεση, δικαιώνουμε έτσι το όνομα και αυτής της εκπομπής που λέει Αντεπίθεση τώρα, γιατί αυτό είναι που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Να συσπυρωθούμε όλοι μαζί με το κίνημα Δεν Πληρώνω από τα κάτω, ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτούς τους δήμιους του λαού. Όπως είπατε, κύριε Βασίλη, η επίθεση στο Ρεσάλτο και στο μνημείο του Φίσα δεν ήταν για απόλυτα στοχευμένη. Ήταν σχεδόν τυφλή, καθώς είδαμε και αυτοκίνητα και σπίτια περαστικών, αυτοκίνητα περαστικών και σπίτια κατοίκων, τα οποία είχαν υποστεί και αυτά ζημιές. Οι φασίστες δεν ενδιαφέρθηκαν πού ακριβώς είναι η επίθεση. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο δικός τους ο εχθρός, έτσι. Ο εχθρός είναι ο ίδιος ο λαός. Αυτοί τα έχουν καλά με το σύστημα, με την αστυνομία και θεωρούν παράπλευρη απώλεια. Οποιοδήποτε άλλος θα πληγεί τέλος πάντων από το μακρύ χέρι του συστήματος που είναι αυτοί οι ίδιοι. Κυρία Μαρία, δύο κουβέντες για το Κερατσίνη και εσείς. Ήταν πολύ πετυχημένη όντως αυτή η εκδήλωση στο Κερατσίνη. Συγκινητικές οι παρεμβάσεις του κόσμου. Ο κόσμος φτωχοποιείται, απελπίζεται, αλλά ευτυχώς κρατάει τη φλόγα μέσα του της αντεπίθεσης, γιατί η άρχουσα τάξη με το υπηρετικό προσωπικό έχουν εξαπολύσει μια επίθεση βίαιη ενάντια σε ολόκληρο το λαό, αλλά και στα μικροαστικά και όχι μόνο στρώματα, ώστε να πάρουν τα πάντα, να πάρουν όλες τις κατακτήσεις που με αίμα έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι στο διάβα των αιώνων του καπιταλισμού, του συστήματος αυτού, τα αρπάζουν να τα πάρουν όλα πίσω. Και έτσι βλέπουμε σηκώνει κεφάλι σιγά σιγά και ελπίζουμε αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας λαός να δείξει και τα δόντια του. Σχετικά με το φασισμό, ο ναζισμός δεν είναι απλώς μια εγκληματική οργάνωση όπως θέλουν να την παρουσιάσουν. Είναι ολόκληρη ιδεολογία, έρχεται από παλιά. Μάλιστα τώρα πετάνε και τα προσωπία, τα λένε καθαρά και ανοιχτά και δείχνουν τα δόντια τους και μάλιστα τα δόντια τους είναι σάπια, γιατί δεν είναι κάτι το νέο, έρχεται από παλιά, από τα σκοτεινά μέρη εκεί της ναζιστικής Γερμανίας και είναι αντίγραφο. Ο Γκέμπελς πάλι βρίσκεται στο προσκήνιο. Το τόσο ψέμα το επαναλαμβάνουν. Ας πούμε, περάσανε τη γιαγιά, η οποία απεδείχθη ότι ήταν και συγκινητικό τους πρόσωπο, στο ATM να πάρει τα λεπτά, τη σύνταξη. Αυτό το επαναλαμβάνουν, το διωγγώνουν και το παρουσιάζουν ότι είναι πολυπληθέστατο και γίνεται στο χρόνο μέσα πολλές φορές. Δηλαδή είναι η διόγκωση ενός πραγματικού ή μη γεγονότος, το οποίο όμως στη συνείδηση του κόσμου περνάει ό,τι γίνεται. Αποκτά υπόσταση. Και αυτό, αν το παρατηρήσετε, το κάνουν αφιδώς. Δηλαδή, συνεχόμενα η νεοναζιστική αυτή οργάνωση. Δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε, ούτε να τους υπερτιμήσουμε. Όσο οργανώνεται ο λαός και αντριεύει, και όσο φοράει τα ταξικά του γυαλιά και ξεκαθαρίζει μπροστά του ποιος είναι ο εχθρός, ότι είναι από πάνω και όχι ο διπλανός του, γιατί αυτοί οι τύποι, αυτές οι οργανώσεις, είναι από πάνω. Όσο αν μας φαίνεται, και αν μας φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί είναι ένα με το σύστημα, είναι η ίδια μήτρα που γεννάει και το φασισμό, τον ναζισμό, μαζί με τον καπιταλισμό. Είναι ένα πράγμα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όταν το σύστημα αυτό, το σύστημα των αγορών, η δικτατορία των αγορών, του κεφάλου,
δεν μπορεί να επιβιώσει. Τα βγάζει δύσκολα. Περνάει κρίσεις, τέτοιες δομικές κρίσεις, πολύ βαθιές κρίσεις που το θέτουν την ύπαρξη του ίδιου του συστήματος αυτές οι κρίσεις σε αμφισβήτηση και σε καταστροφή, καταστροφική δυναμική. Τότε βγάζουν από τις ντουλάπες τους τους σκελετούς, που είναι η ναζιστική ιδεολογία και πρακτική, ώστε να μπορέσουν με έναν άλλο τρόπο, πιο αποφασιστικό υποτίθεται, και πιο τρομοκρατικό, γιατί αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία, με το φόβο και την άγνοια που προσφέρουν στο λαό, να τον κάνουν να σκεφτεί με το δικό τους τρόπο, να πάθει ιστορική αμνησία και να δώσει αμνηστία σε όλα τα εγκλήματα αυτά. Ο λαός ας προβληματιστεί πλέον, δεν έχει έτσι... Δεν τον συγχωρεί κανείς πλέον, γιατί είναι υποκείμενο της ιστορίας, δεν είναι κάποιος ηλίθιος ο οποίος κάθεται στη γωνιά. Πρέπει να σκεφτεί σοβαρά, να σκεφτεί την απειλή, η οποία δεν μπορεί να κατασταλεί με κατασταλτικά μέτρα, ούτε να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Ποτέ δεν έγινε αυτό στην ιστορία. Πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να δει καθαρά μπροστά του ποιος είναι ο εχθρός, να δει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων την ουσία των πραγμάτων, ώστε να καταπνίξει αυτό το φίδι, το οποίο έχει ήδη εκολαφθεί. Μόνο με την οργάνωση και την καθαρή γνώση. Την καθαρή γνώση, όχι αυτή τη σούπα που έχουν πολλοί στο μυαλό τους. Πρέπει να διαβάσει ιστορία κάποιος. Πάντως, να μην το φοβηθεί. Όπως είδαμε και όπως λέτε κι εσείς, κάθε φορά που ο λαός προσπαθούσε να οργανωθεί ενάντια στο σύστημα, ενάντια στους εργοδότες, τους αχόρταγους εργοδότες, ας αναφέρω τα παραδείγματα των Χαλιβουργών, τα παραδείγματα του αγωνιζόμενου λαού της Χαλκιδικής. Είδαμε οι φασίστες πιανού το μέρος πήρανε. Του Μάνεση, στην περίπτωση των Χαλιβουργών, της Eldorado Gold, απέναντι στους ιερισιώτες και τους Χαλκιδικιώτες. Και φυσικά, μιας και μιλάμε για αγωνιζόμενα σωματεία, για απεργιακές κινητοποίησεις, να μην ξεχάσουμε και το σωματείο, το επιστρατευμένο εδώ και ένα χρόνο σωματείο, των εργαζόμενων στο μετρό. Σέλμα, λοιπόν, μία κινητοποίηση επέτειος του ενός χρόνου επιστράτευσης, έγινε χθες. Το κίνημα Δηληρώνω, φυσικά, όπως πάντα, μαζί με το Σωματείο, μαζί με τον πρόεδρο Αντώνη Σαματόπουλο, τον Σπύρο Τορεβίθη και όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές, ήταν στο πλευρό τους. Θα περάσουμε στο βίντεο σε δύο λεπτά. Αν θέλετε, κύριε Βασίλη, κάνατε μία παρέμβαση, μία ομιλία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο να έχουν επιστρατευμένους ένα χρόνο τώρα τους εργαζόμενους του μετρό, επειδή έκαναν το προπατορικό αμάρτημα της απεργίας. Να διεκδικήσουν δηλαδή τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό, όπως ξέρετε, η επιστράτευση είναι ένα έσχατο μέτρο που με τα ίδια ακόμη τα νομοθετήματα του αστικού κράτους, δηλαδή αυτών οι οποίοι καθορίζουν να έχουν το πεπόνι και το καρπούζι για τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστών, γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε ακραία φαινόμενα, είτε είναι φυσικά αυτά, είτε είναι λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι κλπ. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Απλώς έδρασε σαν ένα απεργοσπαστικό μηχανισμό και δυστυχώς οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έδειξαν πόσο ταξική είναι η δικαιοσύνη. Αντί να δουν και να κρίνουν και να απορρίψουν τις αιτήσεις των υπουργών των αρμόδιων και του κράτους, δηλαδή περί επιστρατεύσεως, και να επιτρέψουν να συνεχιστεί η απεργία. Όχι μόνο αυτό το επιδοκίμασαν, αλλά δεν άφησαν και κανένα περιθώριο αντίθεση στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα ήταν, θυμάστε όλοι, γιατί το κίνημα Δεν Πληρώνω ήταν στο πλευρό από την πρώτη στιγμή των αγώνων των εργαζόμενων στο μετρό. Οι δεσμοί μας με αυτούς, τουλάχιστον με τη διοίκηση του σωματείου και πολλούς εργαζόμενους, είναι μακροχρόνια από την εποχή ακόμη των αγανακτισμένων, όπου μετά από συνεννόηση φυλάγαμε το κίνημα Δεν Πληρώνω τη μια πόρτα της εισόδου στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, οι εργαζόμενοι του μετρό την άλλη. Και επίσης είχαμε κοινή παρουσία και δράση μέσα στο ίδιο το πρόχειρο ιατρείο της πλατείας Συντάγματος, όπου και εμείς και εγώ προσωπικά και η Μαρία και ο Λεωνίδας και άλλοι συναγωνιστές, με την ιδιότητά μας των γιατρών και των νοσηλευτών, προσφέραμε αφιλοκερδώς, φυσικά εννοείται, τις υπηρεσίες μας σε όλους τους αγανακτισμένους και αγωνιζόμενους της πλατείας, είτε αυτοί ήταν από το του πάνω μέρος ή του κάτω μέρος. Αυτό το λέω γιατί όταν αγωνίζεται ο λαός πρέπει να αφήνει πολλά πράγματα στην άκρη, όχι όμως τον στόχο της ανατροπής, ο οποίος είναι και ο καθοριστικός, προκειμένου με την ενότητά του να αναδεικνύει το μέγιστο, το οποίο είναι ακριβώς η απαλλαγή από αυτές τις δέλες που μας κυβερνάνε.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η παρουσία των εργαζόμενων στο μετρό ήταν κατώτερη των ενωμένων. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις συγκεντρώσεις γενικά. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει με τη θέρμη που θα έπρεπε να συμμετέχει. Το κίνημα μας βέβαια δίνει πάντα τον ενεργό παρόν, προσπαθώντας με τη δύναμη του παραδείγματος, όπως κάνει πάντα, να δείξει ποια είναι και τα καθήκοντα που πρέπει να αναλάβει και κάθε ένας εργαζόμενος. Σε αυτό μεγάλη ευθύνη έχουν και οι ίδιες συνδικαλιστικές ηγεσίες και δεν μιλάμε φυσικά για την αγωνιστική συνδικαλιστική ηγεσία του ΣΕΛΜΑ, δηλαδή του Σωματείου των Εργαζόμενων των Μετρό, αρκεί να καταλάβει κανείς ότι την ίδια μέρα ακριβώς πέρασε ένα νομοθέτημα, στο πούμε έτσι, το οποίο προβλέπει και ήταν πρόταση άκουσον-άκουσον των διοικήσεων των άλλων σωματείων σταθερής τροχιάς, όπως λέγεται, περί της δυνατότητας και των πριμ που θα παίρνουν σαν ελεγκτές όταν σταματάνε τις γριούλες, τους άνεργους, τους φοιτητές, τους μετανάστες και τους κατεβάζουν κάτω, πολλές φορές ξυλοκοπώντας τους, δυστυχώς, για να πάρουν τα αργύρια της προδοσίας, δηλαδή να πάρουν δεδουλευμένα ρεπό, να αυξήσουν, να διπλασιάσουν πρακτικά το μισθό τους, ακριβώς σαν τους γερμανοτσολιάδες, σαν τους δοσύλλογους, που εξασφαλίζαν την επιβίωσή τους και την ευημερία τους ακόμη στις πλάτες του αγωνιζόμενου λαού. Και για να πούμε ότι είναι αυτό που λέτε, νοπού ακόμα το αίμα του Θανάση του Καναούτη, έτσι. Ακριβώς. Περνάνε τέτοια νομοθετήματα τη στιγμή που έχουμε θρηνήσει τουλάχιστον ένα θύμα από το χέρι ελεγκτή. Και δεκάδες άλλους, οι οποίοι μεταξύ αυτών είναι πολλοί που έχουμε καταθέσει μηνύσεις σαν κίνημα Δεν Πληρώνω, ενάντια σε ελεγκτές, που έχουν υποστεί ξυλοδαρμούς, έχουν υποστεί εξευτελισμούς από τους ίδιους τους ελεγκτές. Που οι ελεγκτές εκεί τους έχουν βγάλει και ένα παρατσούκλι, λέγονται ντοράκια. Το ντοράκια είναι οι τραμίστες. Τραμίστες δεν είναι από τον τραμς, είναι τραμίστες. Είναι από το τραμ. Η ντόρα, η γνωστή η ντόρα, έτσι του ακατανόμαστου, που ευχόμαστε να μην μας ευχηθεί τίποτα, διόρισε για να εξυπηρετήσει κάποιους πελάτες της, πολιτικούς πελάτες. Αυτοί όλοι τώρα έχουν γίνει ελεγκτές. Ήταν στα τραμ, τους πήραν από εκεί με τις μετακινήσεις και τις ενοποιήσεις, τους έχουν βάλει να κάνουν τους ελεγκτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει με μέσον και με γλύψιμο και τώρα εξακολουθούν να εφαρμόζουν την ίδια την τακτική των... Είναι βαφτισιμοί δηλαδή του Μητσοτάκη και αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι ακριβώς να σαυδέλες να ρουφάνε την ικμάδα τους όλοι από τα πρόστιμα που κόβουν πάνω στο λαό. Ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο βίντεο από το μετρό ένας χρόνος επιστράτευσης. Ανεβήκαμε πάνω, δώσαμε ένα χαρτί που θα το πετάξει στα σκουπίδια σίγουρα ο Πρόεδρος για την επιστράτευση και του λέμε ότι δεν υπογράφουμε ούτε συλλογική σύμβαση. Εγώ επιστρατευμένοι, ας το δώσει και αυτό στο Υπουργείο. Δεν μπορεί να σε κάνει να υπογράψει συλλογική σύμβαση επιστρατευμένος. Λοιπόν, εμείς ένα χρόνο βιώνουμε τα πάντα εδώ. Εδώ που είμαστε πριν 4 μήνες, γιατί διαμαρτυρηθήκαμε για τη μονομερότητα κινήσεις, έφερε 3 δημιουργίες ΜΑΤ και μας έσπασε στο ξύλο. Κάνει κάθε μέρα αναβαθμίσεις. Κάνει μόνο τα πάντα ότι είναι ενάντια στους εργαζόμενους. Με το γιατί δεν μπορούμε να απεργήσουμε. Απεργήσαμε κάποιοι με τη ΓΕΣΕ πριν 2 μήνες και βάλει η ΓΕΣΕ απεργία. Μας απειλεί με απολύσεις, τους τιμώρησε και απειλεί με απολύσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθούμε και με τα παιδιά που είναι και με τις καθαρίστριες και να πάμε και στη ΔΕΗ μετά από εδώ όλοι στη Ρωσινιόλ να συμπαραστούμε στα παιδιά και δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος του. Παιδιά, πρέπει να το πάμε όλοι μαζί. Βλέπετε, αυτοί είναι αποφασισμένοι να μας πάρουν τα κεφάλια. Και οι συλλογικές συμβάσεις που λένε τώρα να υπογράψουμε και να αποδεχόμαστε το ενιαίο μισθολόγιο. Όταν εμείς έχουμε κάνει απεργία διαρκείας για το ενιαίο μισθολόγιο, τι με κάνει να υπογράψω? Να παραδεχθώ δηλαδή ότι έκανα τσάμπα μάγκα, τσάμπα απεργίας? Λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει συλλογική σύμβαση του 9. Το λέω ανοιχτά γιατί έχουν γίνει κάποια θέματα. Έχουμε καταθέσει σύμβαση του 9. Επιμένουμε ότι δεν δεχόμαστε τις περικοπές, δεν δεχόμαστε το ενιαίο μισθολόγιο. Και διεκδικούμε όπως στα δικαστήρια να πάρουν τα λεφτά μας πίσω. Θα συνεχίσουμε, σας ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα στον Άσο Μπράτσο, εργαζόμενο από την ΕΡΤ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ.
Η κυβέρνηση αυτή που έχει επιστρατεύσει τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση αυτή που προσπαθεί να ρίξει το μαύρο στην ενημέρωση, να διαλύσει τα σχολεία, την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, ένα τέλος μόνο μπορεί να έχει, την ανατροπή της. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, ότι με τους αγώνες που θα κλιμακώσουμε την αμέσως επόμενη περίοδο, θα τους χαρίσουμε το τέλος πραγματικά που τους αξίζει. Και δεν θα τους κλάψει κανένας. Συνεχίζουμε ενωτικά μέχρι την νίκη. Το λόγο στον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, το Θέμη το Κοτσιφάκη. Είμαστε εδώ ως εκπαιδευτικοί, νιώθοντας την ταξική μας θέση κοντά στους εργαζόμενους του μετρό, κοντά στους εργαζόμενους των δημόσιων και των ιδιωτικών τομέα της χώρας μας. Το λόγο στον Βασίλη Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Συναγωνιστές, φίλοι, σύντροφοι, είμαστε εδώ σαν κίνημα «Δεν πληρώνω» για να δείξουμε ότι όλοι οι αγώνες, κοινωνικοί, ταξικοί, εργατικοί, έχουν ένα κοινό κόκκινο νήμα. Αυτό το νήμα είναι ένα νήμα που μας ενώνει στη δράση και στην πράξη. Μαζί με τους εργαζόμενους του Μετρό και το ΔΣ του Σωματείου, έχουμε αντιμετωπίσει ελεκτές τσιράκια, έχουμε παλέψει και έχουμε απελευθερώσει ανθρώπους από την αστυνομία και με τη συνεργασία των ελεκτών, που τώρα είδαμε ότι θεσμοθετήθηκε αυτό πλέον με σωματεία τα οποία είναι εργοδοτικά μέσα στο χώρο και πλέον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δίθεν συνδικαλιστές εργατοπατέρες οι οποίοι θα γράφουν κόσμο μόνο και μόνο για να εισπράξουν τα επίχειρα της προδοσίας, τα τριάγκοντα αργύρια, τα διπλά μεροκάματα και τα ρεπό. Αυτό είναι ένα μερικότερο ζήτημα το οποίο όμως άπτεται στις βαθιάς κρίσεις της ελληνικής κοινωνίας που σήμερα κανένας εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να πληρώνει ένα σωρό χρήματα μόνο και μόνο για τις μετακινήσεις του. Αυτά έρχονται μαζί με την πάλη μας για να συνδέουμε χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά ρεύματα, νερό σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούνται σήμερα. Όμως, όλα αυτά τα οποία φαίνονται απλώς να είναι ασπιρίνες σε αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο με έναν τρόπο. Τη μεγαλύτερη δυνατή ταξική συσπήρωση όλων των σωματείων, όλων των εργαζόμενων, όλου του λαού, ούτως ώστε να γίνουμε όλοι μαζί ένα χύμαρος, ένα ποτάμι ανατροπής, το οποίο θα παρασύρει στο διάβα του αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που αρκεί μόνο μια κλωτσιά για να το πετάξει στον κιάδα της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. Αγγελική Γιαννοπούλου από τους μαχόμενους σχολικούς φύλακες που για 8 μήνες συνεχίζουν να αγωνίζονται. Ονομάζομαι Γιαννοπούλου Αγγελική και είμαι σχολικός φύλακας από το Δήμο Παλίνης. Εδώ και 6 μήνες είμαστε στους δρόμους. Δεν θα σταματήσουμε με τίποτα εάν δεν καταφέρουμε να δικαιωθούμε, όχι μόνο κλάδος ο δικός μας, όλοι οι εργαζόμενοι. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει σκοπό να μας εξοντώσει. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο και όποιος... Το λόγο στον Κώστα τον Καταραχιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ από το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Με απόφαση της ΕΙΝΑΠ συμμετέχουμε σήμερα με στάση εργασίας στην κινητοποίηση ενάντια στην επιστράτευση για ένα χρόνο των εργαζομένων στο μετρό. Για μας είναι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι ένα χρόνο μετά, παρόλο το ότι η κυβέρνηση έπαιξε το χαρτί της καταστολής των επιστρατεύσεων, της τρομοκρατίας, αυτή τη στιγμή πιο αδύναμη είναι αυτή και εμείς πιο δυνατοί. Από το Σωματείο των Εργαζόμενων στην Ιντρακόμ, ο Βασίλης Σουλαϊδής. Θα ήθελα να πω και ότι και εμείς βρισκόμαστε εδώ με στάσεις εργασίας. Ψήφισμα σε μια μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, 250 άτομα που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, ομόφωνα πέρασε και ζητούσε από το ΔΣ να κηρύξει στάση εργασίας. Αλλά ενώ ήταν έτοιμη η ανακοίνωση, τέλος πάντων το πάμε βαρεμπέτο και δεν έχουμε τελικά τέτοια ανακοίνωση. Εγχειρήσαμε απλώς μια στηρίξη στον αγώνα για την άρση της αντιστράτευσης. Λοιπόν, εάν δεν ενωθούμε και δεν συντονιστούμε από τα κάτω, δεν έχουμε τύχη. Και στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν και στο δημόσιο ενώνουμε τις δυνάμεις μας, παλεύουμε, κλιμακώνουμε και κερδίζουμε. Αυτά στην άλλη. Το λόγο Αποστόλης Καθημέρης από το ΔΣ των εργαζόμενων στα μπλε λεωφορεία στην ΕΦΕΛ.
και συναδέλφισσες. Χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προεδρείου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας. Στην ουσία, για αυτούς που τώρα το μαθαίνουν και που δεν γνωρίζουν, επικύρωσε το μνημονιακό νόμο 4093-4024. Τέτοια συνδικάτα πάνε πολύ καλά, ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχουν αναθέσει. Αυτόν που είναι στήριγμα στην κυβέρνηση. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να επικυρώνει μνημονιακούς νόμους και να παρουσιάζονται στους εργαζόμενους σαν κατάκριση. Το λόγο στον Πέτρο Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας με την ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. Θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό και των άλλων σωματείων που συμπαραστέχονται σήμερα για να βάλουμε τέλος στην επιστράτευση. Ο χώρος του Μετρό, η δημόσια συγκοινωνία, είναι ένα αναγκαίο κοινωνικό αγαθό για όλους. Θέλουμε το Σωματείο των Εργαζομένων του Μετρό να μπορεί να παλεύει για όλους μας. Και γι' αυτό όλη η εργατική τάξη πρέπει να μπει μπροστά στον αγώνα για να τσακιστεί. Εσείς όλους και όλες που κάνετε την επιλογή, την προσπάθεια να κατεβάσετε το χώρο σας, σήμερα εδώ πέρα. Δυστυχώς θα θέλαμε να ήταν και τα υπόλοιπα σωματεία της σταθερής τροχιάς. Κάναν την επιλογή από ό,τι με ενημέρωσε ο Αντώνης Σταματόπουλος σήμερα να κόψουν την πίτα τους και να μείνουν εδώ μαζί με τους εργαζόμενους του Μετρό που παλεύουν για να σπάσουν την επιστράτευση. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ο φόβος έχει αρχίσει να περνάει στην άλλη μεριά. Ο φόβος έχει αρχίσει να περνάει σε μια κυβέρνηση η οποία σφάζεται μεταξύ της, σφάζονται οι υπουργοί μεταξύ τους. Έχει περάσει στην κυβέρνηση η οποία ενώ μέχρι τώρα μας έλεγε ότι θα ζήσουμε σε έναν όμορφο κόσμο το επόμενο διάστημα, η πραγματικότητα που αντικρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι είναι νέος γύρος απολύσεων και διαθεσιμότητων σε όλους τους χώρους του δημοσίου. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι το ότι θα χρειαστεί νέο μνημόνιο 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέα μέτρα, νέες επιθέσεις σε βάρος της εργατικής τάξης. Να γίνει πανεργατική απεργία στο δημόσιο και επιστρέφουμε. Μαζί μας Κατερίνα Καλογεροπούλου, καλησπέρα, μέλος της νεολαίας του κινήματος Δεν Πληρώνω, και Θεοδόση Τεμζελίδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του κινήματος Δεν Πληρώνω. Θεοδόση, είμαι διπλή ιδιότητα, ναι, εκτός από μέλος πολιτικής γραμματείας. Είμαι και γενικός γραμματέας της Λέσχης Ελλήνων Μοτοσυκλέτιστων, της ΛΕΜΟΤ, και μέλος της ΜΟΤΟΕ, της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Θέματα τα οποία αφορούν, Θεοδόση, πολύ μεγάλη μερίδα. Όχι μόνο της Αττικής, μιλάω για τους μοτοσυκλετιστές, ναι, αλλά και της Ελλάδας. Και όλες της Ελλάδας, βέβαια. Μιλάμε για πόσο αριθμό μοτοσυκλετών περίπου στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε αυτή τη στιγμή, κυκλοφοράνε 1,5 εκατομμύριο μοτοσυκλέτες περίπου. Λοιπόν, εγώ θα το πάω λίγο πιο στη βάση του το θέμα. Πριν από 25-30 χρόνια περίπου, ξεκίνησε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια καμπάνια υπέρ του δικύκλου. Είναι προφανή τα πλεονεκτήματα που έχει η μοτοσυκλέτα απέναντι από το αυτοκίνητο. Πιάνει λιγότερο χώρο, ρυπαίνει πολύ λιγότερο και είναι πολύ πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο. Όλες οι πόλεις λοιπόν της Ευρώπης, σε συνεργασία και με τη ΦΕΜΑ, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών, αλλά και με τις κατατόπους ομοσπονδίες των χωρών, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με τις εκεί ομοσπονδίες, έφτιαξαν χώρους παρκαρίσματος μοτοσυκλετών. Και πήραν και διάφορα άλλα μέτρα που διευκολύνουν την κυκλοφορία των μοτοσυκλετών. Μέχρι και προγράμματα εκπαίδευσης μοτοσυκλετιστών βγάλανε, χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, ο Αντώνης ο Τρίτσης τότε που ήταν δήμαρχος, έφτιαξε θέσεις παρκαρίσματος για μοτοσυκλέτες. Κανονικές, οριοθετημένες, με πασάλους κτλ. Αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή, πήραν τους πασάλους, τα ξυλώσανε, παρκάρουν αυτοκίνητα, βάλανε κάδους σκουπιδιών. Εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, 1,5 εκατομμύριο δίκυκλα και δεν έχουν που να παρκάρουν. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ο νυν δήμαρχος της Αθήνας έχει κάνει ειδική συμφωνία με εταιρεία ιδιωτική γερανών και μαζεύει τις μοτοσυκλέτες που είναι παρκαρισμένες στην Αθήνα. Από ό,τι έχω ακούσει με πολύ άσχημο και άσχημο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Πιάνουν οι μάντες τη μοτοσυκλέτα και τη σηκώνουν στον αέρα και τη βάζουν μέσα στο φορτηγό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μοτοσυκλέτες αξίας 20, 30 και 40 χιλιάδων ευρώ να καταστρέφονται τα πλαστικά μέρη, τα φέρινγκ, οι λευγέδες ταχυτήτων και φρένων, τα φανάρια, τα φέρινγκ.
οι καθρέφτες μεγάλες ζημιές. Και δεν φτάνει αυτό, κάθε ένας που του παίρνουν τη μοτοσυκλέτα υποχρεούνται να πληρώσει και ένα 80. Τώρα ποιος παίρνει αυτό το 80. Εδώ το συζητάμε. Κάτι για μισά-μισά μας έχεις πει παλιότερα. Ακούμε διάφορα. Φήμες, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει αυτή τη στιγμή μια φάμπρικα αυτό το πράγμα. Μαζεύουν τις μοτοσυκλέτες του κόσμου και τον χρεώνουν και ένα χαράτσι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι. Επανειλημμένα και η Λέσχη και η Λεμότ και η ΜΟΤΟΕ έχει κάνει προτάσεις στη Δημαρχία της Αθήνας. Διευκολύνεται τις μοτοσυκλέτες. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Πάρκιν, να παρκάρουμε. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αυτά. Θα έχουμε και αργότερα, στην συνέχεια της εκπομπής μας, τον Θόδωρο Γαζούλη, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος ΜΟΤΟΕ, προσωπικός φίλος του Θεοδόση, για να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τα ζητήματα της μοτοσυκλέτας, τα οποία, όπως είπαμε, αφορούν τεράστια μερίδα του πληθυσμού. Λίγο μετά τις 7 θα έχουμε στην γραμμή μέσω Skype, τηλεφωνική γραμμή μέσω Skype, τον Θεόδωρο Γαζούλη. Αλλάζουμε θέμα προσωρινά. Δράσεις του κινήματος Δεν Πληρώνω στο θέμα των επανασυνδέσεων. Είτε αυτές είναι νερό, είτε είναι ρεύμα. Το προηγούμενο 15ήμερο είχαμε μια τεράστια καμπάνια του κινήματος Δεν Πληρώνω στο θέμα των επανασυνδέσεων. Με πρώτο και κύριο, σύμφωνα με τα μέσα φυσικά, τα οποία το αναδείξαν το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα με την οικογένεια του Σπύρου από το Μενίδη, η οποία ήταν σχεδόν 4 χρόνια χωρίς ρεύμα. Γυναίκα καρκινοπαθής, σύζυγος άνεργος και παιδί 10 χρονών, μαθητής, ο οποίος δεν μπορούσε να διαβάσει τα μαθήματά του, δεν μπορούσε να ζεσταθεί, δεν μπορούσε να δει κτλ. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και διαβητικό το παιδί, Θεοδόση, θύμισε μου, και χρειαζόταν να πηγαίνει προκειμένου να παίρνει τα φάρμακά του σε άλλο σπίτι. Ναι. Πήγαινε σε μία απόσταση 4 φορές τη μέρα, 500 μέτρα, ναι, για να προκειμένου κάνει, να παίρνει. Να κάνει την ένεση και να γυρίσει σπίτι. Χρειαζόταν ψυγείο τέλος πάντων και επί 4 χρόνια, 3,5 χρόνια που δεν είχαν ρεύμα, το παιδί αναγκαζόταν να πηγαίνει έρχεται. Και καταλαβαίνετε τώρα σε αυτά τα βόρεια προάστια Μελίσια και Πεντέλη, με τι συνθήκες καιρικές το χειμώνα πήγαινε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δούμε και βίντεο. Πρέπει να πούμε ότι. Από επανασύνδεση. Πρέπει να πούμε ότι χθες στην συνέλευση την ανοιχτή του κινήματος Δεν Πληρώνω, κάθε Τρίτη στις 7.30 γίνεται. Είχαμε τη χαρά να έχουμε την οικογένεια του Σπύρου του Κουρσάρη και τον νεαρό το γιο, ο οποίος έκλεινε πριν λίγες μέρες τα 10 του χρόνια και ξέφρασε την επιθυμία Κατερίνα, ο νεαρός, να κόψει την τούρτα μαζί μας. Σε μια κατάμεστη αίθουσα λοιπόν. Βεβαίως. Και είναι το μικρότερο μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τώρα, αυτή η οικογένεια, εγώ προσωπικά και πήγα και στο σπίτι τους, ήταν όλα καμένα, κουρτίνες καμένες, από τα κεριά φυσικά. Κεριά για να βλέπουν, έτσι. Για να βλέπουν. Το μικρό το παιδάκι, είδα τα βιβλία του καμένα και σταγόνες από κεριά επάνω, δεν είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Η μαμά να στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί και καρκινοπαθής, έτσι. Καρκινοπαθής η μητέρα του, το παιδί να κλαίει για τη μητέρα του, η μάνα για το παιδί, ο πατέρας και για τους δύο μαζί γιατί δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι λόγω ανεργίας και λόγω των προβλημάτων, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι πανάκριβα, οπότε πώς να μπορέσει να κάνει κάτι και τι να προτιμήσει να κάνει. Να πληρώσει το ρεύμα ή να πληρώσει τα φάρμακα της γυναίκας του και να τη βοηθήσει. Δεν υπήρχε αντιέξοδος, οπότε και πάλι εκεί εμείς βρεθήκαμε να κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά μας, χωρίς να τους τάξουμε φυσικά κάτι και επανασυνδέθηκε το ρεύμα μετά έτσι. Από προσπάθεια. Μετά από παρέμβαση και στο Δήμο αλλά και στη ΔΕΗ Μενιδίου, ύστερα από πιέσεις, πολιτικές κυρίως, από το κίνημα Δεν Πληρώνω, και από μεγάλη μάζα λαϊκή, η οποία ήρθε ως αλληλέγγυη στο Σπύρο και την οικογένεια, καταφέραμε να επανασυνδέσουμε το ρεύμα. Και Θεοδόση, όχι μόνο επανασυνδέθηκε το ρεύμα, κερδίσαμε και τρεις συναγωνιστές. Βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να κάνουμε το διαμεσολαβητή εμείς των προβλημάτων του λαού, αλλά να δείχνουμε το δρόμο, να ανοίγουμε το δρόμο της ανυπακοής, να διδάσκουμε την αλληλεγγύη και αυτή να είναι αμφίδρομη, έτσι. Και να μαθαίνει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μην σκύβει το κεφάλι. Και να αντιστέκεται με υπερηφάνεια. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να είναι υπερήφανοι και να μην δέχονται χαλινάρι. Όπως η ελευθερία σε αυτή την περίπτωση, μία γυναίκα με τόσο σοβαρά προβλήματα δεν έσκυψε το κεφάλι. Ας πάρουμε παράδειγμα λοιπόν από αυτή την περίπτωση
και μην κάθονται στους καναπέδες, μην κάθεστε μάλλον στους καναπέδες. Ελάτε μαζί. Τι άλλο να πω. Πολύ σωστά. Χθες όσοι ήταν και στην ανοιχτή συνέλευση της Τρίτης του κινήματος Δεν Πληρώνω, θα ακούσανε τον πολύ συγκινητικό λόγο της. Και όχι μόνο συγκινητικό, αλλά και με τεράστιες δόσεις αγωνιστικής διάθεσης και έμπνευσης για όλους όσους έχουν προβλήματα, σίγουρα όχι τόσο σοβαρά όσο η ίδια, προκειμένου να ξεσηκωθούμε. Έθεσε σε πολύ σωστή πολιτική βάση ζητήματα αλληλεγγύης, ζητήματα αντιρατσισμού. Έτσι. Η ελευθερία, η οποία παλεύει με τον καρκίνο, παλεύει με τα οικονομικά προβλήματα, ένα μικρό παιδί και τον άντρα να φεύγει στα καράβια προκειμένου να ζήσει στην οικογένεια. Αλλά παρόλα αυτά, παρόντες, άπαντες στις δράσεις του κινήματος Δεν Πληρώνω. Κατερίνα, συγκινητικό αυτό. Συγκινητικότατο. Και είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Κατερίνα, και εσύ κάπως έτσι ήρθες σε επαφή με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Κάπως έτσι ήρθα. Βέβαια, δεν είχε σχέση τώρα τόσο αυτά τα σοβαρά προβλήματα που είχε π.χ. η κυρία Ελευθερία, ο κύριος Δημήτρης, θα πούμε αργότερα, με την ΕΙΔΑΠ. Ήταν ανατριχιαστικό και το δικό μου σπίτι χωρίς ρεύμα. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ το ότι κόπηκε ένα ακόμη ρεύμα, όσο η κατάσταση που έρχεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ήδη χιλιάδες οικογένειες. Πόσο πια θα φτάσουν. Έτσι, δεν το εξετάζουμε κατά περίπτωση. Βλέπουμε ότι είναι ένα τσουνάμι το οποίο θα τους πάρει όλους μαζί του, έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα όμως με ενδιαφέρει και καλώς συνεχώς τον κόσμο. Φοβούνται, φοβάται ο κόσμος. Δεν ξέρω το λόγο που φοβάται, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που φοβάται. Να παίρνει παραδείγματα ο κόσμος. Εγώ, ναι, κοπέλα, 26 χρονών είμαι, 27. Δεν θα μπορούσα να πηγαίνω στην καφετέρια να πίνω τον καφέ μου, μα από ένα χαρτζιλίκι, μα από το οτιδήποτε. Για ποιο λόγο λοιπόν να βγαίνω στον δρόμο και να τρέχω και να φωνάζω. Για όλους αυτούς, για την νεότερη γενιά και για τους μεγαλύτερους ακόμα. Ελάτε μαζί. Πολύ ωραίο καλέσμα, Κατερίνα. Μία ακόμα περίπτωση επανασύνδεσης νερού αυτή τη φορά. Η ΕΙΔΑΠ δείχνει και αυτή το ανάλγητο πρόσωπό της, αντίστοιχο με αυτή της ΔΕΗ. Άλλωστε κυβερνητική κρατική γραμμή είναι. Ο κύριος Δημήτρης, 4 μήνες χωρίς νερό. Ζαχαρόδι διαβήτη η ασθένειά του. Ένα βράδυ λοιπόν ο άνθρωπος σηκώθηκε. Οι διαβητικοί έχουν μεγάλη ανάγκη για νερό. Εάν ξεραθεί το στόμα, έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, ένα βράδυ άνθρωπος σηκώθηκε να πιει νερό, βρήκε το νερό του κομμένο. Πανικός μέσα στη νύχτα, να πάει σε καφενεία, σε διπλανά, προκειμένου να βρει νερό. Ο άνθρωπος απευθύνθηκε στους πάντες. Κανείς δεν κατάφερε να βρει λύση στο πρόβλημά του, μέχρι που ήρθε σε επαφή με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε, αμέσως αναδείξαμε το θέμα, δώσαμε δημοσιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας και η κυρία Μαυραγάνη από το κανάλι Ε. Αμέσως βγήκε το θέμα στη δημοσιότητα, έπαιξε πανελλαδική εμβέλεια και εντός μισάωρου, μίας ώρας, η υπεύθυνη από την ΕΙΔΑΠ μίλησε με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του κινήματος Δεν Πληρώνω, και ότου θαύματος εωδώσει είχαμε νερό. Είναι πολύ αστείο το θέμα. Γιατί μόλις πάρει μια από αυτές τις περιπτώσεις δημοσιότητα, τρεχάτε ποδαράκια μου όλοι. Καταλαβαίνουν το έσχος τους που κόβουν νερά και ρεύματα στους ανθρώπους και μόλις μαθευτεί λιγάκι, τρέχουν. Έτσι. Θα διαφωνήσω, δεν καταλαβαίνουν το έσχος τους. Απλά τους θυμίζουμε εμείς ότι δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ίσως το έφτασε και εγώ λίγο λάθος. Δεν ήταν λόγω της δημοσιότητας και μόνο. Το κίνημα Δεν Πληρώνω μπήκε μπροστά. Το κίνημα Δεν Πληρώνω πάτησε τα σωστά κουμπιά. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος βρέθηκε με νερό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που προβαίνουν σε τέτοιες αντικοινωνικές ενέργειες, όπως να κόβουν ρεύματα, να κόβουν νερά, είναι ανθρωπάκια. Είναι ανθρωπάκια κατάπτυστα. Της φαλιάρας. Και μόλις δουν λίγο δύναμη, τα κάνουν απάνω τους. Κρασίδιλοι, και αυτοί οι οποίοι δίνουν, αλλά και αυτοί οι οποίοι δέχονται και εκτελούν την εντολή. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει παρέλθει εδώ και καιρό η δικαιολογία, τη δουλειά μου κάνω. Έτσι. Πολλοί κάνουν απλά τη δουλειά τους, δολοφονώντας, βασανίζοντας, ρουφιανεύοντας. Και οι δήμοι που κόβαν τα κεφάλια στους ανθρώπους, τη δουλειά τους κάνανε. Και οι δοσύλλογοι στην κατοχή, τη δουλειά τους κάνανε. Και οι γερολαδάδες, τη δουλειά τους κάνανε. Και επικερδεί η δουλειά, έτσι. Εις βάρος ποιανών όμως. Εμείς ως κίνημα Δεν Πληρώνω, με ξεκάθαρες θέσεις υπέρ του εργατικού κινήματος, δηλώνουμε ότι όποιος επιμένει να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών φυσικά, τη δουλειά του απέναντι στο λαό,
θα μας βρίσκει αντιμέτωπους. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας δουλειά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε για την οικογένεια του Σπύρου του Κουρσάρη ότι με τόσα προβλήματα και μετά την επαφή με το κίνημα Δεν Πληρώνω, κερδίσαμε συναγωνιστές. Ο κύριος Δημήτρης, το οποίο επανασυνδέσαμε το νερό, και συναγωνιστής, και μας τίμησε κιόλας με την πρότασή του, έγινε αμοιβαία σχεδόν, ταυτόχρονα, να δεχτεί να μπει υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κινήματος Δεν Πληρώνω, στις δημοτικές εκλογές, ο Δήμος της Αθήνας. Που επικεφαλίσεις εσύ, Κωνσταντίνα. Επικεφαλής είμαι εγώ. Υποψήφιος θα είσαι και εσύ, Δημοτικός Σύμβουλος, και η Κατερίνα, και με μεγάλη μας χαρά και ο κύριος Δημήτρης. Ο οποίος στο επόμενο βίντεο έχουμε τις δηλώσεις του. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι είναι μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε στο πλευρό μας και από ό,τι φαίνεται θα είναι και για πολύ καιρό ακόμα. Ας περάσουμε στο βίντεο. Σήμερα εδώ μαζί με τον συναγωνιστή Δημήτρη Πλέον, γιατί είναι συναγωνιστής μας, μετά από μια μεγάλη νίκη που πετύχαμε στον τομέα επανασύνδεσης του νερού. Ο Δημήτρης Γαμίνες ήταν χωρίς νερό, είναι άνθρωπος ο οποίος πάσχει από ανεξαρτώμενο διαβήτη, δεν είχε νερό κυριολεκτικά να πιει και ένα σωρό άλλες παθήσεις των Αγίων του που τον κάνουν να έχει διαλείψει αγωλότητα, δηλαδή να μπορεί να περπατήσει χωρίς να σταματήσει για λίγα μέτρα. Εμείς είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα σπίτι χωρίς νερό, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αυτό το κίνημά μας το υλοποιεί και το κάνει πράξη. Και τον λόγο πλέον τον έχει ο Δημήτρης, ο οποίος αποτελεί μόνο ένα άτομο από τα δεκάδες χιλιάδες άλλα άτομα που βιώνουν παρόμοια προβλήματα. Κύριε Δημήτρη. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι μου συμπαραστάθηκε το κίνημα. Μου χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Θα αγωνιστώ κι εγώ μαζί τους για τους συνανθρώπους μας να μην μείνει κανένας χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Εγώ ό,τι μπορέσω θα τους προσφέρω. Χωρίς φάρμακα. Και χωρίς φάρμακα, θα πάνε χωρίς φάρμακα. Αυτό που έχω να δηλώσω και να πω είναι κάτι που διάβασα, ότι κάναμε πολλά χρόνια σαν ανθρώπινο είδος. Από τα 4 να σταθούμε στα 2 και δεν θα μας ξαναρίξουν πάλι εκεί. Θα αγωνιστούμε να είμαστε αξιοπρεπείς, να έχουμε αυτά που τα προστοσύν που μας χρειάζονται και όποιος άνθρωπος έχει βοήθεια και χρειάζεται, ο πρόεδρος είναι εδώ, θα τους βοηθήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε ποτέ έτσι. Να είστε καλά. Όλο το κίνημα. Εμείς είμαστε ένα κίνημα το οποίο δουλεύει από τα κάτω και ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε είναι όλος ο λαός να έρθει κοντά μας, όχι μόνο για να τους συμπαρασταθούμε, αλλά για να μας συμπαρασταθεί, για λίγη είναι το όπλο μας. Και αυτό κάνει και ο κύριος Δημήτρης εδώ. Ακριβώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως υποσχεθήκαμε, σε λίγη ώρα, Θεοδόση, θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Γαζούλη, νομικό σύμβουλο της ΜΟΤΟΕ. Της ΜΟΤΟΕ. Προκειμένου να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία αφορούν άμεσα όλο το λαό, είτε είναι δικυκλιστής είτε όχι. Βεβαίως. Και το κίνημα Δεν Πληρώνω, το οποίο θα έχει στην ατζέντα του και των δημοτικών εκλογών και όχι μόνο, ζητήματα που αφορούν τους μοτοσυκλετιστές. Εντός ή εκτός Αττικής δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι, αυτό. Φυσικά, εμείς εξετάζουμε όλα τα ζητήματα και στο γενικό και στο ειδικό τους κομμάτι. Έχουμε τον Θοδωρή τον Γαζούλη στη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κωνσταντίνος Δημητριάδης, Βασίλης Παπαδόπουλος και Θεοδόση Τεμζελίδη στο πάνελ. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σας, γεια σας. Είχαμε πριν την κουβέντα με τον Θεοδόση. Μας έλεγε τα θέματα του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τις μοτοσυκλέτες, σχετικά με το πόσο Καμίνης σηκώνει με ημάντες καταστρέφοντας 1,5 εκατομμύριο σχεδόν δίκυκλα που κυκλοφορούν, έτσι. Βεβαίως. Ο κύριος Καμίνης, πρέπει να σας πω, πριν τις εκλογές του 10, είχε... Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Είχε επικοινωνήσει εκείνος με την Ομοσπονδία και είπε ότι να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα του δικύκλου κτλ. Είχε γίνει μια συνάντηση στο Athens Gate Hotel. Του εξέθεσα τις απόψεις και τα προβλήματα με τα δίκυκλα. Και είπε ότι από εδώ είναι η συνεργάτη δάμου, το δεξί μου χέρι, η κυρία Πετρίτη. Ορίστε τα κινητά, μόλις μετά τις εκλογές και αν εκλεγώ δήμαρχος θα τα λύσουμε όλα.
Λοιπόν, βέβαια, μετά τις εκλογές δεν μπορέσαμε να τον βρούμε καθόλου. Έχει βγει εντωμεταξύ και δεν υπήρχε λόγος. Ναι, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Μία φορά μίλησα εγώ με την κυρία Πετρίτη και λέει ότι ναι, θα σας πάρουμε, δεν πήρανε ποτέ και τα κινητά που μας δώσανε καταργήθηκαν. Και αλλάξανε και τα χειρονομική διεύθυνση. Έγιναν οι γνωστές συμβάσεις με την εταιρεία, την ΑΕ με τους Γερανούς, όπου σηκώνανε τα δίκυκλα είτε ενοχλούσαν είτε δεν ενοχλούσαν και μάλιστα χωρίς να κατασκευάσουν καθόλου θέσεις στάθμευσης δικύκλων, ούτε καν στους σταθμούς του μετρό. Στο μετρό, ας πούμε, Ακρόπολη, δεν υπάρχει ούτε μία θέση νόμιμης στάθμευσης δικύκλου. Επίσης, αν τύχει και πέσει κανένας σε λακκούβα στο Δήμο, δεν πρόκειται να συνενέσει ο Δήμος σε αποζημίωση. Πάντα φταίει ο οδηγός. Και φταίει φυσικά, και θα πληρώσει τις επισκευές, αλλά και βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή, Θοδωρή, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν ούτε φροντίζουν στοιχειοδός για την ασφάλεια και την ελεύθερη μετακίνηση δικύκλων, αλλά ούτε και αν συμβεί το κακό υπάρχει περίπτωση να αποζημιώσουν. Πρέπει να τρέχει κανένα στα διοικητικά δικαστήρια όπου η διαδικασία είναι πολύ βαριά, πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή. Και αυτό το χάλι όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά αντιθέτως, επιδεινώνεται η κατάσταση. Εκτός αυτών έχουμε και πολλά άλλα φυσικά, παρανομίες είτε των ίδιων των Δήμων και του Δήμου Αθήνας, είτε εργολάβων που δουλεύουν για το Δήμο. Και όποιος ζημιώνεται δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του. Για να καταλάβουμε και εμείς, Θοδωρή, και όσοι μας ακούνε, οι φίλοι και συναγωνιστές, μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία η οποία σε συνεργασία με το Δήμο σηκώνει μηχανές και παίρνει πριν μπόνους για κάθε μηχανή, σωστά. Όχι μόνο σηκώνει μηχανή, καταστρέφει μηχανές. Έχει συμβεί να πέσει κάτω μηχανή και αυτοί μετά ισχυρίζονται ότι οι ζημιές είναι προϋπάρχουσες. Έτσι και δεν αποζημιώνουν και παίρνουν λεφτά και για την διαδικασία που σηκώνουν τη μηχανή, αλλά και για τη φύλαξη. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης ήταν παρόν και παρόλα αυτά σηκώσανε τη μηχανή του για να πάρουν τα λεφτά. Έχω βγάλει 2-3 φωτογραφίες εγώ ίδιος στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχαν έρθει οι Γεράνοι, σηκώσαν όλα τα δίκυκλα και μείνανε παρκαρισμένα μπροστά στα ΕΛΤΑ στο Σύνταγμα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Να μην ξεχάσουμε κάτι, έτσι. Θοδωρή, αν δεν σε διακόπτω, μην ξεχάσουμε κάτι. Ότι ο Καμίνης είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέως δήμαρχος, ο οποίος όταν γινόντουσαν οι κινητοποιήσεις στην πλατεία Συντάγματος, ήταν αυτός που κάλεσε τα ΜΑΤ να παρέμβουν, να διάσουν την πλατεία κλπ. Έτσι. Του έχουμε καταγράψει πάρα πολλά του Καμίνη, όχι μόνο στα θέματα των μηχανών κτλ. Τα οποία φυσικά είναι τελείως μυρίζουνε, βρωμάνε από παντού. Αλλά του έχουμε καταγράψει μια ολόκληρη συνολική πολιτική συμπεριφορά απέναντι στον λαό που αντιστέκεται και αγωνίζεται. Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Και καταγράφονται και στην μνήμη μας, αλλά και στην δικαιοσύνη που αργότερα θα κληθεί ο καθένας να δώσει λόγο για τα πεπραγμένα του και να τιμωρηθεί αναλόγως. Βεβαίως. Με τη μόνη διαφορά ότι οι δήμαρχοι σχεδόν ποτέ δεν τιμωρούνται για τις παρανομίες. Γιατί τα μέχρι τώρα δικαστήρια δυστυχώς είναι χειραγωγούμενα. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως σε ένα προηγούμενο θέμα, η δικαιοσύνη στο 99, να μην πούμε στο 100%, είναι χειραγωγούμενη και είναι κατευθυνόμενη. Είναι ταξική δικαιοσύνη. Εμείς μιλάμε για κάποια άλλα δικαστήρια που θα εφαρμόσουν δικαιοσύνη έτσι όπως πρέπει και θα αποδώσουν τα του 4 στο 4 και το Θεό το Θεό με πλήρη γνώση και με πλήρη αίσθημα δικαιοσύνης και μη κατευθυνόμενο από οπουδήποτε αλλού παρά μόνο από τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι ένα στόχος. Εμείς προσπαθούμε και εγώ προσωπικά στο παρελθόν με ατυχήματα μοτοσυκλετιστών από όλες τις υποθέσεις
Μόνο μία καταδικαστική απόφαση δημάρχου υπήρχε σε ατύχημα με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή, που δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν στο ψυχικό. Μην ξεχνάμε και τις φωνικές διαφημιστικές πινακίδες, που σε συνενοχή των δημάρχων με τις διάφορες εταιρείες τις διαφημιστικές και που υπάρχουν πολλές μίζες κάτω από το τραπέζι, σε πολλούς δήμους, έχουν τοποθετηθεί παρανόμως και έχουν σκοτωθεί παιδιά. Είχαμε το Σταυρουλάκι, το παιδί που είχε σκοτωθεί, είχε γίνει μια δίκη πολύκροτη. Είχε καταδικαστεί και ο δήμαρχος του Μαρουσίου, Τζανίκος, πάνω σε αυτό το θέμα και τοποθετούνταν χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο, παράνομα εντελώς, αυτές οι ρακέτες λεγόμενες που βγάζανε δεκάδες χιλιάδες ευρώ και που παίρναν ακόμη και ρεύμα ουσιαστικά με την ανοχή των δήμων και τη συνενοχή, μπορώ να πω, με αποτέλεσμα οι δημότες να καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο τα δικά τους τέλη, δημοτικά τέλη, αλλά να πληρώνουν και τα κερατιάτικα των διαφόρων εταιριών. Το κίνημά μας έχει δείξει μεγάλη δραστηριοποίηση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε γυρίσει επανειλημμένα βίντεο και θα τα φέρουμε πάλι στην επιφάνεια σε πρώτη ευκαιρία, στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τροχαία ατυχήματα, είτε μοτοσυκλετιστές ήταν αυτοί, είτε αυτοκινητιστές, πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες που μάλιστα τοποθετούνται πολύ κοντά στο δρόμο και μάλιστα αποτελούνται από υλικά τα οποία είναι άκαμπτα και φωνικά. Σωστά. Και ομοίως υπάρχουν ατυχήματα από παράνομα σαμαράκια που κατασκευάζουν δήμοι. Και βέβαια η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια. Έτσι. Έτσι είναι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κατεξαίρεση από φάση δικαστηρίων για αποζημίωση και μία καταδίκη, όπως σας είπα, δημάρχου. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Για να θυμίσω και εγώ, Θοδωρή, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς στις Λέσχες και στις Ομοσπονδίες Μοτοσυκλετιστών, θάνατο από πρόσκρουση σε μπάρα διοδίων που δεν πληρούσε καμία προδιαγραφή, ούτε ευρωπαϊκή ούτε ασφαλείας, Θεοδόση. Στο Σπαθοβούνι. Στο Σπαθοβούνι, ωραία, που είχαμε νεκρό, είχαμε θύμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ φαντάζομαι και ο... Πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Ναι, Θοδωρή. Σας διακόπτω. Να σημειώσουμε ότι έστω και φαρισαϊκά, όταν διαπράττονται εγκλήματα, ξέρω εγώ, ας πούμε από ανθρώπους του ακροδεξιού χώρου κτλ., δεν βγαίνει κανένας, έστω και φαρισαϊκά, να πει, ξέρω εγώ, κακός κτλ. Εδώ δεν βγαίνει να πει ότι καλός, ξέρω εγώ, σκοτώθηκε ο τάδε κτλ. Άσχετα τι πιστεύει. Εδώ είχαμε δήλωση του εκπροσώπου των εταιριών και μάλιστα σε συνεδρίαση, που όταν του έθεσα το θέμα αυτό των ατυχημάτων με τις σιδερένιες μπάρες στα διόδια, είπε το εξής ακριβώς για αυτόν τον νεκρό. Αφού έτρεχε και δεν ήθελε να πληρώσει, σκοτώθηκε. Αυτή ήταν. Η άρνηση πληρωμής, επομένως, δικαιολόγησε το φόνο. Η άρνηση πληρωμής, επομένως, επισύρει την ποινή της καταδίκης σε θάνατο. Αυτό θέλουν να μας πούν τα λαμόγια των εταιρεών που νέμονται τους εθνικούς μας δρόμους, τους έχουν φτιάξει με τον ιδρώτα τους, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Πέρυσι τέλος Φεβρουαρίου, το 2013 δηλαδή. Αυτή που είχε γίνει. Αυτό πρέπει να το απαντάμε λέγοντας ώρε μπάρα που τους χρειάζεται σε αυτά τα λαμόγια. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί που τα κανάλια κτλ. Που πιάνουν κάτι μερικές φορές ασήμαντα περιστατικά και ασχολούνται, δεν έχουν ασχοληθεί ούτε με το θάνατο ούτε με τους τραυματισμούς. Ο Θεοδόσης Ρουτεμβελίδης ξέρει, όπως και εγώ, ένα φίλο μας, ο οποίος είχε σπάσει το πόδι του επειδή η κυρία στα διόδια του κατέβασε την μπάρα στο κεφάλι όταν δεν πλήρωσε. Έτσι μιλάμε για τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου. Ναι, ναι, μέλος της Λεμόντινας. Αυτός λοιπόν έσπασε το πόδι του διότι του κατέβασαν εμψυχρό την μπάρα. Αποδόθηκαν ευθύνες στον Δωρή για αυτό το ατύχημα. Η δικαιολογία είναι ότι είναι αυτόματο το σύστημα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Διότι όταν περάζει κανένας υπουργός, τις κρατάνε ψηλά τις μπαριέρες. Δεν τις κατεβάζουν. Έτσι είναι. Αυτά είναι προσχηματικά που λένε. Περνάνε δωρεάν αυτοί. Αποδόθηκαν ευθύνες ή αποζημιώσεις, στον Δωρή, από όσο ξέρεις, στο συγκεκριμένο ατύχημα, τέλος πάντων, δεν ήταν ατυχία. Συγκεκριμένο όχι. Όχι, όπως δεν αποδόθηκαν και με το θάνατο του μοτοσυκλετιστή στο Σπαθοβούνι. Όμως μια άλλη υπόθεση που είχα στα δικαστήρια με ένα φοιτητή του Πολυτεχνείου, εκεί δόθηκε αποζημίωση. Και πρωτοδίκως καταδικάστηκε ποινικά ο υπάλληλος. Αλλά το θέμα δεν είναι
ότι δεν φταίει ο υπάλληλος, φαίνεται τα ψηλά κεφάλια για αυτή την κατάσταση. Πολύ σωστά. Δεν είναι στόχος μας να καταδικάζουμε υπαλλήλους. Γι' αυτό και στην έφεση που έκανε ο υπάλληλος ο συγκεκριμένος, δεν πήγαμε καθόλου σαν πολιτική αγωγή και αθώθηκε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είχαμε προχθές τη δίκη, τη δική μου και του γιού μου του Λεωνίδα, γιατί μετά από μήνυση ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κάνει εναντίον μας δύο χρυσαυγίτες που είχαν αποπειραθεί την παραμονή της προηγούμενης Πρωτομαγιάς να μπουν στα γραφεία μας σε μια εκδήλωσή μας και εκδιώχθηκαν από το χώρο μας, και πολύ καλά κάναμε φυσικά, μας πλησίασε ένας δικηγόρος, ο οποίος μας συστήθηκε και μας είπε ότι έχουμε την πρώτη απόφαση καταδίκης από ατύχημα που συνέβη στην Νέα Οδό. Δηλαδή, η Νέα Οδός που ξεκινάει από τα Διόδια των Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Λαμία, χοντρικά, στα Σκάρφη, Αυθιώτιδα. Για ποιο λόγο η καταδίκη? Η καταδίκη αυτή, αυτό θα πω, αξίζει τον κόπο, θα μας τη στείλει, την περιμένουμε να μας τη στείλει προκειμένου να τη δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Η καταδίκη αφορούσε ο δρόμος, με το σκλετιστή ήταν αυτός, ο δρόμος είχε υποστεί αποσάθρωση από τις βροχές λόγω κακής συντήρησης. Λοιπόν, πήγαινε ο μοτοσυκλετιστής. Υπάρχουν πολλές τέτοιες καταδίκες. Υπέστη. Θα σου πω ότι ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία η απόφαση βγήκε πριν λίγο. Ο μοτοσυκλετιστής προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την τιμωρία και του εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει τη συντήρηση του δρόμου αυτού, και επίσης του υπεύθυνου της Νέας Οδού, του Ισπανού Ρουφίνο Ντελρίο, λέγεται, ή κάποιος Ρουφίνο, τέλος πάντων. Πείτε μας, κύριε Βασίλη, τι έπαθε ο μοτοσυκλετιστής. Ο μοτοσυκλετιστής έπαθε να καταστράφηκε η μηχανή του, ο ίδιος έπαθε κάποιες κακώσεις, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να ξέρουμε τις λεπτομέρειες ακριβής, να έχουμε ιατροδικαστικές εκθέσεις κλπ. Γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι ο δικηγόρος αυτός μας πλησίαζε εξάλλου, θα μας τη στείλει στα mail μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το δικαστήριο δεν τόλμησε καν να αγγίξει κατ' ελάχιστον τους Ισπανούς, πολυεθνικούς ανθρώπους που μας εκμεταλλεύονται. Αθώωσε τους Ισπανούς με το επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν σε τι κατάσταση είναι ο δρόμος, και καταδίκωσε σε 6 μήνες φυλάκιση, με αναστολή φυσικά, τον εργολάβο που είχε αναλάβει τη συντήρηση. Δηλαδή, χτυπάνε το σαμάρι επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν το γάιδαρο. Πρέπει να πω ότι επειδή χειρίζομαι τέτοιες υποθέσεις εδώ και πάνω από 20 χρόνια, υπάρχουν καταδίκες για εργολάβους, όχι πάρα πολλές, αλλά υπάρχουν, και μόνο μία καταδίκη, την οποία την έχω εγώ την απόφαση, υπευθύνου του υπερχοδέου για τραυματισμό μοτοσυκλετιστή. Μόνο μία. Καλό είναι να την ανασύρουμε από το αρχείο σου και να την δημοσιοποιήσουμε. Ναι, εφόσον συμφωνεί και ο άνθρωπος, ναι, φυσικά. Ναι. Είστε και χωρίς το όνομα του ανθρώπου. Θεοδόση και Θοδωρή, εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι με αφορμή το βήμα που έχουμε σήμερα σχετικά με θέματα μοτοσυκλέτας, ευχαρίστως. Αν όχι, Θοδωρή, να μην σε καθυστερούμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζουμε και προσπαθούμε για τους στόχους που είναι αυτονόητοι κανονικά. Αυτό που θέλω να πω επίσης στο Θοδωρή είναι το εξής, ότι εμείς θέλουμε να υποβάλλετε όλα τα αιτήματα της ΜΟΤΟΕ και της ΛΕΜΟΤ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι τα έχουμε συζητήσει και ξέρουμε ότι είναι ταυτόσημα με το κινήμα του Διπληρώνω, ώστε να τα υιοθετήσουμε και να τα βάλουμε στην ατζέντα μας, τόσο στο ερχόμενο ευρωψηφοδέλτιο που θα κατεβάσουμε, όσο και στο δημοτικό ψηφοδέλτιο, στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και στο Δήμο της Αθήνας, που είναι ο Κωνσταντίνος και άλλοι. Και θα χαρούμε πολύ, όπως ο Θεοδόσης, ο οποίος είναι μέλος της δίκης της ΛΕΜΟΤ και της ΜΟΤΟΕ, να συμμετάσχετε ακόμη πολύ περισσότεροι στο ψηφοδέλτια αυτά, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ψηφοδέλτια όχι από κάποιους κομματικούς καρεκλοκένταυρους, αλλά από ανθρώπους που είναι από το λαό, για το λαό, προκειμένου να εκφράζουν τα αιτήματα του λαού. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι ευόδοση των στόχων που είναι αυτονόητη και δίκαιη. Και κοινή. Και κοινή. Πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Γαζούλη. Ευχαριστούμε. Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Στη γραμμή ήταν ο Θοδωρής ο Γαζούλης, νομικός σύμβουλος της ΜΟΤΟΕ. Συζητήσαμε πολλά και σημαντικά θέματα, τα οποία αγγίξανε βαθιά πολιτικά ζητήματα, τα οποία όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου Καμίνη, αλλά και σε επίπεδο κράτους φυσικά, έτσι. Δεν τυχαίες όλες αυτές οι αντιλαϊκά μέτρα τα οποία περνάνε. Και φυσικά σε μια από τις πιο βάρβαρες
κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών, κύριε Βασίλη, βλέπουμε την αντιπολίτευση όχι μόνο να σφυράει κλέφτηκα, να κλείνει και το μάτι ακόμα χειρότερα. Είχαμε δηλώσει σήμερα και Γλέζου και Τσίπρα. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά. Έχουμε τις γνωστές δηλώσεις της Τσίπρα. Νομίζω έχουμε και ένα το σχετικό βιντεάκι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είπε ότι ναι, γίνονται κάποιες. Αυτά τα είπε όταν πήγε και επισκέφτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και ήταν εκεί ο αρμόδιος εισαγγελέας κατά της διαφθοράς. Εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ, τελείως ανερυθρίαστα, ο Τσίπρας, χωρίς καμία τσίπα, είπε ότι οι συνταγματικές παρεμβάσεις και παραβιάσεις του συντάγματος που γίνονται δικαιολογούνται εν μέρη λόγω της διάζουσας κατάστασης. Μιλάει για τις παραβιάσεις στα συνταγματικά δικαιώματα του ελληνικού λαού που γίνεται από την κυβέρνηση και τους τουρεϊκανούς φίλους μας. Κάτι τέτοιο τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί. Έτσι, πρέπει κανείς να το αναδείξουμε αυτό το θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελείως περάσει με τη μεριά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου και όχι του λαού και προβάλλει σαν μια εναλλακτική λύση η οποία δεν θα αλλάξει πολιτική. Εμείς το πιστεύουμε σαν κίνημα Δεν Πληρώνω Αυτό. Πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς θα είναι μια εναλλαγή της διαχείρισης της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, εφαρμόζοντας μέτρα ενάντια στο λαό. Και αυτό δεν το λέμε καθόλου τυχαία. Δεν είναι επίσης συμπτωματικό το γεγονός ότι ο Τσαλακαλώτος και ο Σταθάκης βρέθηκαν να έχουν μετοχές της Blackwater, της Eldorado Gold, αυτές των εταιριών δηλαδή, οι οποίες κάνουν την καταστροφή του οικολογικού περιβάλλοντος και έχουν πάρει με τελείως αποικιοκρατικούς όρους Κονγκό την Χαλκιδική, να τη μετατρέψουν από ένα παράδεισο φυσικού κάλους σε ένα κρανίου τόπο για τα συμφέροντα της εξόρισης του χρυσού. Επομένως, αυτά είναι μόνο κάποια ελάχιστα δείγματα. Δεν μιλάμε για τους μυστικούς ή τους φανερούς συνευρέσεις με τους μεγαλοεργολάβους, τους μπομπολέους, τους εφοπλιστές κτλ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα θέλει να πει ότι μην τα βάζετε μαζί μας, εμείς είμαστε καλά παιδιά, εμείς θα κάνουμε τις κολοτούμπες που θέλετε. Θα καθίσουμε όχι μόνο να κάνουμε υποχωρήσεις, όχι μόνο να δώσουμε το ελάχιστο, ακόμη για να χρειαστεί θα κάτσουμε και στα τέσσερα και θα στήσουμε και το λαό στα τέσσερα, αλλά προσπαθήστε να μας προωθήσετε, εσείς μεγαλοεργολάβετε που έχετε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από βλάκωσης δηλαδή, τις μεγάλες εφημερίδες, τα τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κλπ. Προσπαθήστε και εσείς εφοπλιστές να τσοντάρετε το κάτι τι σας, προκειμένου να μπορέσουμε να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί θα εξυπηρετήσουμε πάλι εσάς. Μην έχετε καμιά ανησυχία ότι θα πάρουμε φιλολαϊκά μέτρα. Και σε αυτό μέσα μπήκε και η δήλωση του Σταθάκη, η οποία δήλωσε στο Σταθάκη, είπε ότι μόνο το 5% του χρέους είναι αυτό το οποίο είναι απεχθές και επαχθές, το οποίο δεν πρέπει να πληρώσουμε, το υπόλοιπο 95% πρέπει να το πληρώσουμε. Αυτό τι σημαίνει βασικά? Σημαίνει πλήρη αποδοχή του χρέους. Σημαίνει προσχώρηση όχι μόνο στη λογική πάγκαλου τα φάγαμε μαζί, αλλά ακόμη περισσότερο ότι θα προσπαθήσουν αυτό το 95% του χρέους για να αποπληρωθεί, να στριμώξουν στη γωνία ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό, να του πάρουν με πιο βάρβαρο τρόπο ακόμη οποιαδήποτε κμάδα, αυτή τη στημένη ήδη λεμονόκουπα να προσπαθήσουν να τη στύψουν ακόμη περισσότερο, να βγάλει και το τελευταίο ζουμί, προκειμένου πόσο πια να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή του χρέους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποτελεί αδελφό κόμμα και πιστό αντίγραφο της Ρούσεφ, της σημερινής Προέδρου της Βραζιλίας, που εκεί βλέπουμε με ροζ γκλόμπ κι αυτή, και ροζ χημικά και ροζ μάνικες πυροσβεστικής, να χτυπάει κυριολεκτικά τον λαό το βραζιλιάνικο, ο οποίος διαδηλώνει ενάντια στο Μουντιάλ, το οποίο πρόκειται να γίνει εκεί, διαμαρτυρόμενος για το χορό των δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή γηπέδων, χώρων άθλησης κλπ. Σε μια χώρα που μαστίζεται από ανεργία, που πεθαίνουν κυριολεκτικά στις φαβέλες οι άνθρωποι από τα ναρκωτικά, χωρίς περίθαλψη, σφαγμένοι και από τις συμμορίες τις οποίες το κράτος όχι μόνο ανέχεται αλλά και τις υποθάλπει. Και επίσης οι άνθρωποι αυτοί διεκδικώντας παιδεία, υγεία, ρεύμα, νερό, αυτά τα ίδια προτάγματα που έχει το κίνημά μας και ο ελληνικός λαός, βρίσκουν απέναντί τους τον ΣΥΡΙΖΑ της Βραζιλίας. Κάτι τέτοιο μας δείχνει, είναι δείγμα γραφής για το τι μέλη γενέστε στην περίπτωση αυτή. Πολλοί θα αναρωτηθούν τι θα κάνουμε τότε. Αφού δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος? Σε αυτό το ερώτημα εμείς το λέμε και χωρίς να έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι, το κίνημα Δεν Πληρώνω. Πρέπει επιτέλους ο λαός να σπάσει από αυτό το πλέγμα του ότι ξέρεις είναι κάποιος μικρός και δεν μπορεί να μεγαλώσει,
Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να ταΐζουμε μόνο τους άντρες της οικογένειας και όχι τα μικρά παιδιά, γιατί αυτοί που φέρνουν το ψωμί στο σπίτι είναι οι άντρες της οικογένειας. Οπότε το παιδί, το οποίο είναι το ουσιαστικά το μέλλον, θα πρέπει να το αφήσουμε εκεί που είναι, ατάιστο, απότιστο, προκειμένου να πιάσει τόπο το φαγητό. Ίδια λογική είναι, σκεφτείτε το καλά, ίδια λογική που λέει ότι υπάρχει χαμένη ψήφος αν ψηφίσουμε το κίνημα Δεν Πληρώνω, ενώ πρέπει να ψηφίσουμε κάποιο μεγάλο κόμμα, έστω μπας και κάνει κάτι. Μα τα δείγματα γραφής ακόμη πριν των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένα. Δεν μιλάμε για το ΚΚΕ φυσικά, το οποίο είναι ένα ναυτιστικό κόμμα το οποίο έχει περιχαρακωθεί γύρω από τα όρια του Περισσού και το οποίο είναι παντού άφαντο. Παντού άφαντο. Εμείς μιλάμε σαν κίνημα Δεν Πληρώνω ότι μπορεί να είμαστε ένα μικρό κόμμα, αλλά είμαστε οι μόνοι που είμαστε στο δρόμο. Είμαστε οι μόνοι που αγωνιζόμαστε και δεν το λέμε αυτό με κανένα ίχνος αλαζονίας. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λέμε τα πράγματα με το όνομά του στο λαό, που έχουμε πλήρες πρόγραμμα πολιτικό, δεν είμαστε απλώς υπερασπιστές των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, αλλά στην υπεράσπιση μας αυτή βρίσκουμε καινούριους συναγωνιστές, βρίσκουμε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά μας και κυρίως πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς ναι, σας θέλουμε δίπλα μας και στις οποιασδήποτε εκλογές. Κυρίως σας θέλουμε σαν συναγωνιστές, αλλά αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν σας φαίνεται βαριά η καλογερική, υποστηρίξτε μας. Ψηφίστε τα ψηφοδέλτιά μας. Συσπηρωθείτε πίσω από τους υποψηφίους μας. Ελάτε να γίνετε κι εσείς συνυποψήφοι. Ελάτε να αγωνιστούμε, γιατί φανταστείτε να έχουμε αυτή τη στιγμή μία μέγενη, που η μία πλευρά της μέγενης είναι η κοινοβουλευτική ή οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπησή μας, σε οποιοδήποτε δυνατότητα μας δίνει το σύστημα, και η άλλη δυνατότερη φυσικά είναι η κινηματική μας δράση. Αν πιάσουμε το σύστημα ακριβώς ανάμεσα σε αυτό τις δύο δαγκάνες, ανάμεσα σε αυτή τη μέγενη, να ξέρετε ότι δύσκολα θα φύγει από τα νύχια μας. Ήδη το έχουμε φέρει σε δύσκολη θέση, γι' αυτό και οι τόσες μηνύσεις που έχουμε σε βάρος μας. Και εγώ προσωπικά και άλλοι συναγωνιστές. Αυτό αποτελεί δείγμα γραφής των αγώνων που κάνουμε. Υποστηρίζουμε, συμμετέχουμε, οργανωνόμαστε το κίνημα Δεν Πληρώνω. Πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στο βίντεο με τις δηλώσεις Τσίπρα, να θυμίσουμε και τις σημερινές δηλώσεις Γλέζου στη Βουλή. Γλέζος ένα πάλε ποτέ σύμβολο της αριστεράς, με αντιναζιστική δράση, κάποτε, το τονίζω αυτό, έκανε την εξής δήλωση σήμερα, είπε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει πλεύση, ξεφύγει από πολιτικές και τακτικές δανεισμού, γιατί όχι να συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί της. Μία ώρα μετά ανασκεύασε δηλώσεις, είπε ότι ήταν ειρωνικές, σαρκαστικές. Φυσικά όσοι είδαν τις δηλώσεις ζωντανά είτε σε βίντεο, καταλάβανε το ύφος, καταλάβανε ότι μάλλον μπήκε μπροστά η αλήθεια. Και για να μην ξεχνάμε τι έχει κάνει ο Γλέζος τα τελευταία χρόνια, ακυρώνοντας το όποιο παρελθόν του, να θυμίσω ότι ήταν παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μητσοτάκη, στην επέτειο του θανάτου του γέρου του Καραμανλή, και φυσικά ήταν, νομίζω, ο μόνος βουλευτής, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο οποίος καταψήφισε την πάυση χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής, δηλώνοντας ότι το φασισμό τον πολεμάμε στον δρόμο και όχι στο κοινοβούλιο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Φυσικά. Πολεμά παντού. Τον πολεμάμε παντού. Αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε στο βίντεο, Μενέλε. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε μία παρατεταμένη και διαρκή παραβίαση του συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζονται από το Σύνταγμα σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης. Αυτό δικαιολογείται εν μέρη από τις έκτακτες περιστάσεις. Κατά την άποψή μας όμως, αυτή η παρατεταμένη παραβίαση του συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζει συνιστά στο βαθμό που πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται κατ' εντολή των δανειστών και των εταίρων μας, συνιστά παραβίαση του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας. Και για να μην τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη, είτε ο Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι εντελώς διαφορετικό από την κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα μπορούσε άλλωστε, είτε ο Γλέζος ένας γραφικός γέρος που τα έχει χαμένα, είτε ο Τατσόπουλος κάποιο τσογλάν εντός αγωγικών, ο οποίος τα λέει λίγο διαφορετικά, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν αξίζει να το
να το προχωράμε άλλο. Αξίζει, αλλά νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος. Αυτοί που δεν θα καταλάβουν είναι αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν. Και αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν είναι αυτοί που σκέφτονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει το ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Ενός ΠΑΣΟΚ που συσπήρωσε μέσα κάθε λογής λαμόγιο, μόνο και μόνο για να τους βολέψει και αυτούς σε κάποιες θυσούλες, σε κάποιες λουβιτούρες που γινόντουσαν εκεί μέσα από συνεταιρισμούς κλπ. Όμως αυτό πρέπει να το ξεχάσουν αυτοί που πάνε για αυτό το λόγο, γιατί απλούστατα σήμερα δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να παραχωρήσει έστω και το παραμικρό. Οι μόνοι οι οποίοι θα χαρούν θα είναι κάποιοι ημέτεροι του στενού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας άλλος. Οπότε ας ξεχάσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε να βολευτούν και να νομίζουν ότι μπορεί να αναβιώσει το παλιό ΠΑΣΟΚ, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν πόροι για να διοχετευτούν προς τα εκεί. Τη στιγμή λοιπόν που η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση, ο τομέας, ο κλάδος υγείας πλήττεται βάναυσα. Τεράστια ζητήματα. Κύριε Βασίλη, γιατρός είστε. Το κίνημα Δεν Πληρώνω ήταν παρόν σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Τρεις ή τέσσερις τελευταία εβδομάδα. Έχουμε χάσει πια τον αριθμό από τις τόσες συμμετοχές και τόσες δράσεις. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την κατάσταση των ΕΟΠΗ και γενικά στην υγεία, εσείς ως γιατρός, πώς τη βιώνετε? Εμείς αυτό το οποίο πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα στις δράσεις και δεν μετράμε τις δράσεις, γιατί εμείς τις δράσεις δεν τις θέλουμε απλώς και μόνο για να τις έχουμε, να τις καρφιτσώνουμε, ας πούμε, εκεί πέρα, λες και να έχουμε ένα λεύκομα και να καρφιτσώνουμε φωτογραφιούλες με αλγελουδάκια κλπ. Εμείς τις δράσεις τις έχουμε σαν μια προσπάθεια να αφυπνιστεί ο λαός και να παλέψουμε για ανατροπές. Αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι μέσα στα πλαίσια της πλήρους ιδιωτικοποίησης της υγείας. Θέλουν να καταστρέψουν οποιαδήποτε υπάρχει κοινωνική δομή, κρατική δομή, δημόσια δομή υγείας, η οποία παρέχεται αυτή τη στιγμή ελεύθερα στο λαό. Αυτό για να μπορέσει να γίνει φυσικά σε σχέση με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ο τηλεβιβλιοπόλης ο γνωστός, ο οποίος μετά από την πώληση των βιβλίων, τα πούλησε όλα φαίνεται, ανάλαβε και αδερφός του για να πουλήσει τα ρετάλια τα υπόλοιπα, ανάλαβε και αυτός να γίνει υπουργός. Θα μου πείτε, έχει μεγάλη διαφορά το τηλεβιβλιοπόληση από υπουργός? Εγώ νομίζω ότι η πιο μεγάλη ντροπή έχει το να είσαι υπουργός σήμερα σε μια τέτοια κυβέρνηση. Ο ΕΟΠΗ που θέλουν να κλείσουν είναι εκεί πάρα πολλά ταμεία. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού είναι ασφαλισμένο στον ΕΟΠΗ. Εξυπηρετεί 65.000 ραντεβού την ημέρα. Αυτό θέλουν να το καταργήσουν. Κλείνουν παντού τα ιατρία αυτά με στόχο να αναγκάζεται ο κάθε άνθρωπος να πηγαίνει στον ιδιώτη. Και επειδή δεν έχουν λεφτά σήμερα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει του κόσμου τα λεφτά, τα μαλλιοκέφαλά τους κυριολεκτικά στα ασφαλιστικά του ταμεία τόσο καιρό για να διατηρούν μια ασφάλιση και να μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν τα φάρμακά τους κλπ., θα βρεθούν στη δυσάρεστη έκπληξη αφενός με να αγοράζουν τα φάρμακά τους, αφετέρου να πηγαίνουν να πληρώνουν τον ιδιώτητο γιατρό ή το περισσότερο πιθανό είναι να μην πηγαίνουν καθόλου στο γιατρό γιατί θα έχουν λεφτά και να πεθαίνουν από μέχρι τώρα ή άσημα νοσήματα στο δρόμο. Ήδη αύριο θα κάνουμε και άλλη μια διαδήλωση μπροστά στον Άγιο Σάβα και στο Μεταξά. Θα συμμετέχει και το κίνημα Δεν Πληρώνω, στα δύο αντικαρκυνικά νοσοκομεία της Αττικής, με στόχο να διαδηλώσουμε ούτως ώστε ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι ασφαλισμένος, είτε ανασφάλιστος, είτε έχει χρήματα, είτε δεν έχει, να μπορεί να έχει πρόσβαση ιδιαίτερα στα νοσοκομεία αυτά, γιατί η θεραπεία των καρκινοπαθών, η οποία είναι και πολύ ακριβή, θα αντιμετωπίζει τις κλειστές πόρτες των νοσοκομείων. Ήδη κάποιοι ασθενείς έχουν καταλήξει να πεθαίνουν, γιατί απλούστατα δεν τους δεχόντουσαν στα νοσοκομεία. Έχουν γίνει τέτοιες καταγγελίες, δεν έχουν βρει ανοιχτές πόρτες, φοβούνται ότι αν πάνε στο νοσοκομείο θα τους έρθει ο λογαριασμός αργότερα μέσω της εφορίας, ότι θα χάσουν και το σπίτι τους, γι' αυτό προσπαθούν για συμπτώματα τα οποία είναι νοσοκομειακής αντιμετώπισης να κάθονται στο σπίτι τους, μπας και τους περάσει με χαμομηλάκι, ασπιρινούλα ή με ξεμάτιασμα. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Εμείς, σαν κίνημα Δεν Πληρώνω, δηλώνουμε ότι θα σταθούμε μπροστά. Ήδη έχουμε ένα κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης που βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους στις δομές μας. Και αυτό το οποίο λέμε όμως είναι ότι ακόμη και τα κοινωνικά ιατρεία αλληλεγγύης που κάνουν τη αυριανή διαδήλωση, όσο και να είναι, όσο καλή πρόθεση και αν έχουν, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος. Εμείς απλώς παρέχουμε μία αλληλέγγυα προσφορά υγείας, αλλά με συνολικό στόχο την ανατροπή αυτής της κατάστασης και αυτού του συστήματος, το οποίο σκέφτεται με κέντρο τα κέρδη και τις ζημιές των εταιριών και των διαφόρων λαμογιών και όχι με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Πριν περάσουμε στο βίντεο, να πούμε ότι αύριο 11 το πρωί, νοσοκομείο Μεταξά και Άγιο Σάβας, ή αλλιώς για τους συναγωνιστές και τους φίλους του κινήματος Δεν Πληρώνω, 10 η ώρα το πρωί προς συγκέντρωση στα γραφεία μας. Αν έχουμε έτοιμο το βίντεο, μπορούμε να περάσουμε.
στον τομέα της υγείας. Την πολιτική της καταστροφής. Τον Έλληνα ασφαλισμένο στο περιθώριο να μην μπορεί να πάρει. Συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι στον ΕΟΠΗ, αγαπητοί κάτοικοι αυτής της χώρας που ανησυχείτε για το μέλλον της δημόσιας υγείας, θα δηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι το τέλος δημόσιας υγείας δεν έχει έρθει ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. Γεια σας και με την νίκη! Συνάδελφοι, η καταστροφική πολιτική του Υπουργείου Υγείας που σημαίνει συρρήγνωση, υποβάθμιση και απολύσεις έρχεται να ολοκληρωθεί με το υποκατάθεση νομοσχέδιο. Το φιλέτο των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων και μη το σύνολο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μεγάλους επιχειρηματίες. Είχα ξαναπιάνει το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια σε αυτόν τον φασίστα υπουργό που ετοιμάζεται να διαλύσει την υγεία και να ιδιωτικοποιήσει τα δάχτυλα. Ο Βαζόπουλος από πλευράς του κινήματος δεν πληρώνει. Γεια σας συνάδελφοι και φίλοι. Υπάρχει μια συγκροτημένη, οργανωμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου φασίστα που έκατσε ποτέ σε αυτό το Υπουργείο, του Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να διαλύσει την πρωτοβάθμια περίφανση, να στείλει στον δρόμο πραγματικά και χωρίς καμία ιατροφαρμακευτική περίφανση και χωρίς καμία συμπόνια 65.000 συμπολίτες μας την ημέρα που εξετάζονταν από την πολιατρία του ΕΟΠΗ. Αυτοί πραγματικά πού θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς τις ευθύνες μας, τις πολιτικές και τις οργανωτικές. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων, αντί οι Αριστοτέλους να είναι όλοι κλειστοί. Γιατί κυρίως η διάλυση της πρωτοβάθμιας περίφαλψης αφορά τον κόσμο, αφορά τους ασθενείς, αφορά τον ελληνικό λαό, ο οποίος μαστίζεται και ο οποίος δυστυχώς δεν ακολουθεί αυτές τις κινητοποιήσεις. Πρέπει εμείς ως εντός εισαγωγικών πρωτοπορία και ως αυτοί που έρχονται σε αυτές τις κινητοποιήσεις και είμαστε παρόντες, να δώσουμε στο λαό να καταλάβει τι συντελείται αυτή τη στιγμή από τη δοτή και δοσύλλογη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και να τους πάρουμε μαζί μας και χέρι-χέρι να έρθουμε στο Υπουργείο και όχι μόνο σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πολιατρείο που κλείνει, σε κάθε γειτονιά να γίνει κέντρο αγώνα, προκειμένου να πάρουμε πίσω τη δημόσια υγεία. Διαλύεται. Εγώ ήμουν μέλος του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Πατσίων, το οποίο έκλεισε, το οποίο είναι ένα κουφάρι αυτή τη στιγμή και υπάρχει μόνο το θαλμολογικό και ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Ο ίδιος υπουργός το έκλεισε, έβαλε την ταφόπλακα και ο ίδιος έχει το θράσος να εμφανίζεται καθημερινά στα τηλεοπτικά κανάλια ενώ λέει ότι είναι στο Υπουργείο και εργάζεται και να υπερασπίζεται και πολιτικά αυτές τις επιλογές. Δεν είναι ψυχοπαθής ο άνθρωπος, δεν είναι ψυχοπαθής, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δηλαδή στη θέση της διάλυσης της δημόσιας υγείας. Το τείχος που πρέπει να εξώσουμε πρέπει να είναι δυναμικό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χήμαρο που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση μαζί με τον λαό. Ευχαριστώ. Σήμερα δεν αναφέραμε καθόλου τα στοιχεία επικοινωνία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το κίνημα Δεν Πληρώνω? Κατερίνα, θα μας κάνεις την τιμή. Βεβαίως. 211 είναι τα τηλέφωνά μας. 211 019 28 39.
Το blog μας, κίνημα δενπληρώνω.gr. Email, επιτροπές2010@gmail.com. Ανοιχτή συνέλευση κάθε Τρίτη στις 7.30 Καφτατζόγλου 35 Πατήσια, τον Άγιο Ελευθέριο κοντά. Και το Facebook μας δεν πληρώνω. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή, με όποιον από τους 5 τρόπους, γιατί όχι και με τους 5, θα χαρούμε. Ας αλλάξουμε ελαφρώς το θέμα. Θεοδόση, ναι. Μέλος πολιτικής γραμματείας του κινήματος δεν πληρώνω. Ναι. Μοτοσυκλετιστής στις ομοσπονδίες και στις Λέσχες. Και δάσκαλος μουσικής, αντιπρόεδρος. Ναι, είμαι αντιπρόεδρος στο ΣΚΟΑ. Ο ΣΚΟΑ είναι σύλλογος καθηγητών οδείων ανεγνωρισμένων. Είμαι επίσης μέλος στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Τι να πούμε, η μουσική είναι υποδιωγμόν στην Ελλάδα. Και όχι μόνο η μουσική. Στην αρχαία Ελλάδα τα βασικά μαθήματα ήταν γλώσσα, μαθηματικά, γυμναστική και μουσική. Να πάρουμε τη γλώσσα. Ποιος Έλληνας σήμερα ξέρει ελληνικά. Χρυσαυγίτες που είναι και ναι, ανορθόγραφοι. Ναι, ανορθόγραφοι. Μαθηματικά. Τι μαθηματικά διδασκάλαμε. Αν δεν ψαχτεί κάποιος μόνος του και με φροντιστήρια, δεν μαθαίνει τίποτα. Γυμναστική. Έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά στον κόσμο. Απαράδεκτο. Και μουσική. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε μουσική σκηνή. Μουσική εκπαίδευση. Τα οδεία είναι για κλείσιμο όλα. Υπολειτουργούν. Έχουμε ένα κράτος εντελώς εχθρικό απέναντι στη μουσική εκπαίδευση. Έτσι. Θα σας πω χαρακτηριστικά τι γίνεται σε άλλες χώρες. Σκεφτείτε μόνο όλο αυτό το αλυταριό στις εξέδρες στα γήπεδα της Αγγλίας που τραγουδάει τους ύμνους των ομάδων. Όποιος βρεθεί θα του σηκωθεί η τρίχα. Είναι σαν να ακούει την πιο καλοκουρδισμένη χοροδία. Λοιπόν, σκεφτείτε εδώ όταν πριν λίγο καιρό έπαιζε η Εθνική Ελλάδος και πήγαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο οι Έλληνες. Αλλού ο παπάς, αλλού τα ράσα του. Και δεν είναι, είμαστε άμουσοι. Είμαστε άμουσοι με τις ευλογίες του ελληνικού κράτους. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία έχει καμιά εικοσαριά όπερες και περίπου 84 συμφωνικές ορχήστρες. Και όπερα τι σημαίνει, είναι ένας τεράστιος οργανισμός η όπερα. Έχει τραγουδιστές, έχει μουσικούς, έχει ηθοποιούς, έχει ενδυματολόγους, σκηνοθέτες και έχει 20 όπερες η Τουρκία. Εμείς δεν έχουμε καμία όπερα, μια λυρική σκηνή που υπολειτουργεί και μια κρατική ορχήστρα ξεκούρδιστη. Και θα σας πω και ένα αστείο που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια. Πριν από αρκετά χρόνια είχε έρθει ο Χατσαντουριάν, ο Αράμ Χατσαντουριάν, αυτός ο μεγάλος σοβιετικός μουσουργός, αρμένικης καταγωγής, να διευθύνει την κρατική ορχήστρα με έργα δικά του. Φτάνει λοιπόν εκεί στο Ηρώδιο για να κάνουν το πρωί την πρόβα, μαζί με τρεις σωματοφύλακες σοβιετικής πρεσβείας τότε κτλ. Ήρθε, γεια σας, χειραψίες κτλ. Πάμε για πρόβα. Τους λέω, Χατσαντουριάν, πες τους να κουρδίσουν. Μα, εντάξει, αρχίζουν οι άλλοι, ιού, τα βιολιά, ξέρω εγώ, κουρδίσανε. Μαέστρο, είμαστε έτοιμοι. Πες τους να κουρδίσουν. Ξανά, ιού, εκεί, τα κλειδιά, τα έτσι, έτοιμοι. Μαέστρο, είμαστε έτοιμοι. Πες τους να κουρδίσουν. Σηκώνεται το πρώτο βιολί, μα μαέστρο, κουρδισμένοι είμαστε. Κουρδισμένοι είσαστε. Καλά. Σηκώνεται πάνω. Το βιολί πιο πάνω, το τσέλο πιο εκεί. Τους κουρδίζει. Πάμε. Ξεκινάει να διευθύνει. Δύο γραμμές, stop. Τα κλείνει. Εγώ με αυτούς δεν παίζω. Μα, μαέστρο, εγώ για να παίξω με αυτούς θέλω 2 εβδομάδες πρόβες και μετά θα παίξω. Μα αύριο είναι η συναυλία. Δεν είναι. 2 εβδομάδες πρόβες. Τέλος πάντων, στείλανε κάτι μπαλέτα στο Λυκαβητό, αλλάξαν το πρόγραμμα και τους έκανε επί 2 εβδομάδες πρόβα, 9 με 2 το πρωί, μέσα στον καύσωνα και 5 με 10 το βράδυ. Φυσικά μετά βγήκαν και κάνανε μια καταπληκτική συναυλία. Έτσι. Εδώ νομίζουμε όλοι άρπα κόλλα. Πριν από λίγο καιρό, πριν από 2-3 χρόνια, έπαιξε ο φίλος μου ο Ιάκωβος ο Κολανιάν ένα κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα με την κρατική ορχήστρα. Μου λέει μετά, πήγα να του πω συγχαρητήρια κτλ. Μου λέει μετά, πώς σου φάνηκε. Του λέω, ρε Ιάκωβε, ξεκούρδιστη ήταν. Ασταλαμάνε μου λέει. Καλά δεν κάνετε πρόβα. Όχι μου λέει. Παίξαμε το κονσέρτο μία φορά το πρωί, κάναμε πρόβα και βγήκαμε τα απόγευμα στη συναυλία. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτή είναι η ιδέα μας για την τέχνη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, έτσι. Και πώς θα αλλάξουν. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι οι καθηγητές της μουσικής στην Ελλάδα για το ελληνικό κράτος είναι στην ίδια κατηγορία με τους ανειδίκευτους εργάτες.
Αυτό τα λέει όλα. Τη στιγμή που σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου η μουσική παιδεία είναι ανωτά της βαθμίδας. Εδώ δεν είναι τίποτα. Είμαστε αδιαβάθμιστοι. Και μάλιστα είχε δώσει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 1η Εβδόμου του 1996 διαβαθμιστείτε. Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα φυσικά. Έτσι. Δεν είμαστε ούτε δημοτικά, ούτε μέση εκπαίδευση, ούτε στοιχειώδης, ούτε ανωτέρα, ούτε ανωτέρα. Τίποτα. Στον αέρα και οι καθηγητές μουσικής στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών. Αυτό τα λέει όλα, πιστεύω. Θεωδός είναι αρκετά προφανές, όπως βλέπουμε και με την υποβάθμιση της παιδείας και της μόρφωσης στην Ελλάδα. Ένας ακόμη κλάδος, ο οποίος εσκεμμένα από το κράτος, υποβαθμίζεται επιγραμματικά. Για ποιους λόγους θέλουν αμόρφωτα, άμουσα, ανεκπαίδευτα παιδιά? Γιατί η μόρφωση ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου. Και ένας άνθρωπος που είναι μορφωμένος δεν είναι εύκολα χειραγωγήσιμος. Πρόβατα αμόρφωτα θέλουν για να τα κάνουν ό,τι θέλουν και να τους έχουν αναλώσιμους. Αρνάκια μικρά, αργότερα πρόβατα ενήλικα, τα οποία σε όλους τομείς της ζωής δεν θα μπορούν. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα δεν θα δεχθεί να δουλέψει με μισθούς πείνας και ανασφάλιστος. Θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και με τρόπο που ξέρει πώς να τα διεκδικήσει. Ένα χαϊβάνι, τι να διεκδικήσει. Αυτό θέλουν. Εκεί θέλουν τον ελληνικό λαό. Εμείς, ως κίνημα Δεν Πληρώνω, ως ένα μικρό κόμμα, αλλά ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και με προβληματισμούς σε όλα τα επίπεδα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Διοργανώνουμε μουσική βραδιά. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε πολιτιστικό τμήμα. Έχουμε καταρχήν κινηματογραφική λέσχη που λειτουργεί σε τακτική βάση, έτσι. Και έρχεται ο κόσμος να βλέπει τουλάχιστον να μάθει τον κινηματογράφο. Μία πολύ σοβαρή τέχνη. Και επίσης έχουμε μουσικό τμήμα, το οποίο έχουμε διοργανώσει πολλές συναυλίες. Η επόμενη συναυλία μας είναι το επόμενο Σάββατο στις 8 του μηνός. Καφτατζόγλου 5 στο θεατράκι Εξτάν. Έχουμε συναυλία με έργα για δύο κιθάρες από την Αναγέννηση και τον Μπαρόκ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν κρατιέμαι. Θεοδός, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Παρόλο που τελειώνει ο χρόνος, τα θέματα καίνε, θέλω λίγο να τα βάλω. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχεις οδηγήσει όλους τους δρόμους της Ευρώπης και του κόσμου. Ναι. Δύο λόγια. Γιατί πληρώνουμε πανάκριβα ρέλη κυκλοφορίας, ναι, πανάκριβα διόδια και σκοτωνόμαστε. Ναι. Σε δρόμους, όπως είπε και πριν ο Βασίλης Παπαδόπουλος, άθλιους, φυσικά δεν μας αποζημιώνει κανείς. Ακόμα και τα έξοδα της κηδείας που λέει ο λόγος και χτυπά ξύλο, τα πιάνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Τι έχεις δει, τι προτείνεις για τους δρόμους? Λοιπόν, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που τα κανονικά αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες δρόμου δεν έχουν θέση. Μόνο με εντούρο, μοτοκρός και 4x4 αυτοκίνητα μπορεί να κυκλοφορήσεις. Είναι οι χειρότεροι δρόμοι στον κόσμο. Και δεν μιλάμε για Ευρώπη και Αμερική. Να δείτε δρόμους που έχει η Τουρκία. Η Αίγυπτος στην έρημο. Το μόνο προβληματάκι που έχει η έρημος είναι από τον αέρα, έρχεται λίγη άμμος πάνω στο οδόστρωμα. Όταν το 95% της χώρας είναι έρημος, θα πάει και λίγη άμμος. Αλλά η άσφαλτος είναι τέλεια, μαύρη. Νομίζω ότι είσαι στο Μιζάνο, στην πίστα. Τέλεια χάραξη. Σωστές κλίσεις, στροφές κτλ. Η Αίγυπτος. Δεν θέλω να υποβαθμίσω την Αίγυπτο, αλλά δεν υπάρχει χώρα με το χάλι το δικό μας. Πολύ ωραία. Κάτι ακόμα. Την Κυριακή είχαμε πρόσκληση από την πρεσβεία της Κούβας, παρευρέθης. Τι ναι, ακριβώς ήταν εκεί, αν θες να μας πεις δύο λόγια. Ναι, την Κυριακή μας πέρασε. Στην πρεσβεία της Κούβας γιορτάσανε τα 165 χρόνια από τη γέννηση του Χουάν Μαρτί. Είναι ένας από τους εθνικούς ήρωες της Κούβας, ο οποίος είχε πολεμήσει και στον πλευρό του Σιμών Βολιβάρ ενάντια στους Ισπανούς κονκισταδόρες. Και συνετέλεσε στην απελευθέρωση της Κούβας τότε. Μας κάλεσε ο πρέσβης, σαν κίνημα Δεν Πληρώνω, να πάμε να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση που είχαν. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση εκεί. Τη στοιχομηθεία θέλω. Περιμένω πώς και πώς στοιχομηθεία. Ναι, ναι, ναι. Του λέω, μα σύστησε μια κυρία εκεί η οποία έκανε τις επαφές. Λέει, ο κύριος είναι από το κίνημα Δεν Πληρώνω. Του λέω, Movimiento Yo No Pago. Που στα ισπανικά σημαίνει κίνημα Δεν Πληρώνω. Και μου λέει, Yo No Pago Tampoco. Δηλαδή, ούτε εγώ πληρώνω. Έτσι, το κίνημα Δεν Πληρώνω επεκτείνεται παντού, παγκόσμια. Ναι, ναι. Ισπανία, Σουηδία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία. Έχουμε συναγωνιστές παντού. Βέβαια. Σε κινήματα όπως το Πλάν Κανού, όπως το Γιώνο Πάγκο. Ναι, και μετά στο τέλος, που πιάσαμε την κουβέντα εκεί μετά το τέλος της εκδήλωσης, ήρθε ένας Ισπανός. Μου λέει, κίνημα Δεν Πληρώνω. Ναι, του λέω, έχουμε και στην Ισπανία. Και πριν προλάβω οτιδήποτε άλλο, ναι, μου λέει, το ξέρω, έχουν κάνει οι δικοί σας αυτό. Η δράση μας πλέον. Ήξερε περισσότερες δράσεις του κινήματος μας στην Ισπανία ο Ισπανός από ό,τι ξέρα εγώ, ας πούμε.
Όχι, περισσότερο από σήμερα δεν ήξερε σίγουρα. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί δεν βλέπουν μέγκα και αντένα. Γι' αυτό ίσως ενημερώνονται καλύτερα για τις δράσεις του κινήματος. Δεν πληρώνω. Ναι, βέβαια. Ίσως βλέπουν V-Media με Νέλαε. Λοιπόν, τελευταίο θέμα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Μικρή οικολογική πινελιά. Θεοδόση, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, στην Ιαπωνία, έχουμε σφαγές δελφινιών. Για κρέας, το οποίο πωλείται κανονικά στο εμπόριο, κρέας με υψηλότατα ποσοστά υδραργύρου, το οποίο είναι έως και θανατηφόρο σε τεράστιες ποσότητες, με αρχική πρόφαση και δικαιολογία, τον έλεγχο του πληθυσμού των δελφινιών και φυσικά το να πουλάνε ζωντανά δελφίνια σε θαλάσσια πάρκα, σύμφωνα πάντα με την αρτιότητα των χαρακτηριστικών του σώματος, της δομής τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο και για περίπου 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 2 εβδομάδες, δελφίνια σφαγιάζονται, μαζεύονται με κάποιο τρόπο με δίχτυα και βάρκες και πολύ θόρυβο σε ένα κόλπο, όπως θα δούμε και στο βίντεο για να μην μακρηγορώ γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Διαλέγονται τα πιο όμορφα που θα πάνε στις ζωολογικούς κήπους, σε θαλάσσια πάρκα. Τα υπόλοιπα σφαγιάζονται και πηγαίνουν στα πιάτα όλης της Ασίας και είναι ακριβό πιάτο, αν δεν κάνω λάθος, το δελφίνι. Ναι. Με κίνδυνο φυσικά την υγεία των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Μοιράζονται δωρεάν νομίζω και σε κάποια σχολεία της Ιαπωνίας. Πριν περάσουμε στο βίντεο, χαιρετούμε, καληνυχτίζουμε από τον Θεοδόση Τεμιζελίδη, από την Κατερίνα Καλογεροπούλου, Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Αναφέρω και τις δράσεις επιγραμματικά. Αύριο Πέμπτη, στον Άγιο Σάβα, 11 το πρωί, 10 η ώρα προσυγκέντρωση στα γραφεία του κινήματος. Την Παρασκευή, στο Νεοπή της Φιλαδέλφειας, 6 το απόγευμα, 5 η ώρα ραντεβού στα γραφεία του κινήματος προσυγκέντρωση. Το Σάββατο, διπλή δράση, 11 η ώρα το πρωί, στο Θυσίο και στο Μοναστηράκι, για μοίρασμα εφημερίδας προκηρύξεων και διάλογο με τον κόσμο. Και στις 5 το ίδιο απόγευμα του Σαββάτου, μία αντιπροσωπεία, Θεοδόση θα είναι στο Αίγιο. Ναι, στο Αίγιο. Οργανώνει ο εκεί πυρήνας μας, ο πυρήνας του Αιγείου, οργανώνει μια εκδήλωση, συζήτηση και προγραμματισμός δράσεων ενάντια σε όλα τα πολιτικά θέματα και οικονομικά που απασχολούν και την τοπική κοινωνία του Αιγείου και τη χώρα μας γενικότερα. Καφέ Νίκολας, τρίγωνη πλατεία, μέσα στη ΣΤΟΑ. 5 η ώρα το απόγευμα. Σας χαιρετούμε εμείς, ευχαριστούμε το Μενέλαο και το V-Media. Περνάμε στο τελευταίο βίντεο. Καλό βράδυ. Scores of dolphins are herded into a cove in central Japan, ready to meet a grisly end. Fishermen trap the animals in the now infamous Taiji Cove to be killed. Some wrestle the dolphins beforehand, tying their tails with ropes to stop them from escaping. With pools of blood seeping into the sea, tarpaulin is pulled over before the killing begins. A metal rod was stabbed into their spinal cord where they were left to bleed out and suffocate and die. These dolphin slaughters occur almost daily for 6 months. This dolphin drive season begins September and continues through the months of March. Activists say about 250 dolphins were trapped in pens near the cove since Friday, with more than 50 selected to be sold to aquariums.